rapto.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζή και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Πήγε ο Ερντογάν, λέει, στην Μπεσικτάς, αλλά δεν είχε εκεί ούτε ένα πανό. Δεν έχει δημοκρατία σαν την Ελλάδα. Και έχει χούντα. Εδώ μπορούμε να βάζουμε ό,τι πανό γουστάρουμε. Λοιπόν, άσχετα βέβαια αν τρώμε τιμωρίες για αυτό το πράγμα. Άλλο να φας μια τιμωρία. Κι άλλο να φας, να πούμε, τα στα κάτεργα να σε βάλουν μέσα εκεί για τις ιδέες σου. Εμείς είμαστε μια δημοκρατική χώρα, δεν είμαστε σαν τους Τουρκαλάδες, οι οποίοι, ας πούμε, δεν μπορούν να εκφραστούν δημόσια εναντίον του ηγέτη τους. Πάει, τελείωσε. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης, 15η χρονιά. Λοιπόν, πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν είχαμε το Champions League. Είχαμε την ομορφιά της Λίβερπουλ, το 3-3. Είχαμε τη Μονακό. Η City, η οποία στο 1-0 δεν φούλαρε και καλά έκανε, γιατί τρεις τέσσερις αγωνιστικές που την είδα καπάκι, έπαιξε ένα διαστημικό ποδόσφαιρο με μεγάλες εντάσεις, με χαφ δαιμονισμένα, θα έλεγα. Όλοι αυτοί χρειάζονται κάποιους ρυθμούς πιο χαλαρούς και οι προπονητές δεν ξέρω αν το δίνουν οι ίδιοι παίκτες, παίρνουν αυτές τις αποφάσεις γενικότερα. Αλλά καλά έκανε η City. Ήταν ένα παιχνίδι καλής διαχείρισης από ό,τι είδα στο γύρω-γύρω.
Αύριο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός αύριο, παιδιά, εγώ το ξεκινάω σαν προγνωστικό από το over. Και το λέω over, γιατί όταν ο Ολυμπιακός κατορθώνει να βγάλει το μάτς με το Λεβαδιακό over, ένα από τα λίγα over που θα κάνει, που έκανε φέτος ο Λεβαδιακός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει τη νίκη και θα ανοιχτεί, θα πρέπει να παίξει δημιουργικό ποδόσφαιρο, πίσω έχει θέματα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπροστά έχει ένα πρόβλημα με το δεκάρι του και δεν μπορεί να βρει λύση εκεί. Δεν ξέρω αν η αντιμετώπιση του Μάριν σαν δεκάρι αύριο μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Αλλά το προγνωστικό, γιατί μου ζητάτε προγνωστικό, είναι ότι εγώ αυτό το μάτς θα το παίξω over και νομίζω ότι δίνει γύρω στα 2 φράγκα. Δίνει το over του Ολυμπιακού. Αυτή είναι μια ψιλοπρόβλεψη για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε φυσικά. Είχαμε πάρα πολλά θεματάκια πικάντικα. Και εμένα μου αρέσουν τα πικάντικα, μου αρέσουν τα ορντεύρα, αν και τα τελευταία χρόνια, αν και πολύ καλοφαγάς, το προσέχω, έχω ράψει κατά κάποιο τρόπο το στόμα μου, μου αρέσουν οι γεύσεις, μου αρέσει οι πινελιές στο λαρίγκι, έτσι να γαργαλεύονται εκεί, να συνουσιάζεται ο λαρυγκάς μου με διάφορες τροφές, αλλά λόγω του ότι βάζω εύκολα κιλά, και επειδή όσο περνάνε τα χρόνια οι καύσεις είναι λιγότερες, το προσέχω το έργο. Το προσέχω το έργο. Λοιπόν, τα πικάντικα λοιπόν. Μας έφυγε ο Κασιμάτης. Θα μου πεις, εντάξει, στα 76, λογικό είναι, σε ηλικία θανάτου. Ο άντρας είναι 72 με 78, το 80% της ηλικίας που φεύγει. Οι άντρες εμείς δηλαδή, από τα 72 μέχρι τα 78, το 80%, παρατάμε το μάτι του τον κόσμο. Ένα 10% φεύγει μετά τα 78 και φυσικά ένα ποσοστό είναι και τα ατυχήματα, είναι και έχει και ατυχίες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα μπορούσε να είχαμε πολύ μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας αν δεν είχαμε τα δυστυχήματα, αν δεν είχαμε τα ατυχήματα, τα εργατικά, ας πούμε, και τα λοιπά, τα οποία τώρα φυσικά είναι λιγότερα γιατί δεν υπάρχουν και εργάτες. Για να σκοτωθεί κάποιος σε εργατικό ατύχημα πρέπει να υπάρχει δουλειά. Άμα δεν υπάρχει δουλειά, πώς θα σκοτωθεί, πώς θα έχει τραυματισμό. Ή άμα, ας πούμε, δεν κυκλοφορούν στον δρόμο αυτοκίνητα, πώς θα τρακάρουν για να έχουμε θύματα. Το κακό είναι ότι πολλοί μοτοσυκλετιστές χάνονται και για μένα είναι κατάρα η μηχανή, είναι μεγάλη κατάρα. Διαφωνώ με αυτούς που λένε είναι ένα μέσο το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι ευέλικτο, τρίχες είναι. Ένας μπελάς μεγάλος είναι. Στατιστικά δεν την γλιτώνεις. Δηλαδή στατιστικά ένα τραυματισμό να τον φας. Αστράγαλος θα είναι, αγκώνας θα είναι, καρπός θα είναι. Και αυτά είναι τα λίγα. Έχουν χαθεί ζωές. Λοιπόν, είναι μεγάλη κατάρα το μηχανάκι, το σκούτερ, η βέσπα. Δεν ανεβαίνω με τίποτα επάνω. Προτιμώ να πάω σε 5 ώρες στην Τσιμισκή με βροχή με τα μάξι, παρά να πούμε να ανέβω στο σκούτερ, να πούμε, για να πάω, γιατί όλο και κάποιος ηλίθιος Έλληνας οδηγός, πιστεύω ότι είναι κοπρίτης ο Έλληνας οδηγός, έχει βελτιωθεί βέβαια, έχουμε βελτιωθεί, είμαστε μεγάλοι κοπρίτες και κακοί οδηγοί, έχουμε κακή οδική συμπεριφορά. Ένας λαός, ένα κομμάτι του λαού φαίνεται η ποιότητά του και από το πώς οδηγάει, έτσι, πώς είναι στο δρόμο. Παλιά ήμασταν χειρότεροι, επαναλαμβάνω, ήμασταν χειρότεροι γιατί οδηγούσαν και οι προηγούμενες γενιές, οι οποίοι ήταν πιο άθλιες. Σήμερα τα παιδιά είναι πιο προσεκτικά, πιο μελετημένα, πάντα είναι καλύτερα από τους προηγουμένους. Εντάξει. Και νομίζω ότι πιάσαμε την κουβέντα ανάποδα. Λοιπόν, 2 χινάρια πήρα από τον βουζουνοκέφαλο, του το αναγνωρίζουμε. Τα 2 χινάρια, της Λίβερπουλ βέβαια. Εγώ με πάω οξύ στην Αθήνα και σήμερα ακούω πρώτη φορά κλάμα από αεξίδες και Ολυμπιακούς. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά. Θα τα πούμε και για αυτά. Θα τα πούμε και για αυτά. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Ξέρετε ότι το Μετρόπολης το ακούει όλη η Ελλάδα. Μέσω των διαδικτυακών αυτών και τα λοιπά. Και αρκετός κόσμος και σε όλη τη γη γουστάρει σε αυτή τη συχνότητα, μπαίνει μέσα και ακούει. Άραγε, που λένε στην Τούμπα, άραγε, μας ακούνε πολλοί φιλάθλοι όλων των ομάδων. Η δική μου τοποθέτηση σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούγονται είναι διαχρονική. Δηλαδή, είμαι με τον ισχυρό. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω τα κλάματα των αδυνάτων. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω αεξίδες και Ολυμπιακούς
να διαμαρτύρονται. Αυτό σημαίνει πρόοδος της Θεσσαλονίκης στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι ο Σαββίδης έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όσον αφορά το κομμάτι το έξω αγωνιστικό, γιατί στο αγωνιστικό δεν μας έχει πείσει ακόμα, γιατί είναι άμπαλος, αλλά έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Σαββίδη το εξωαγωνιστικό του κομμάτι περισσότερο από το αγωνιστικό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Το αγωνιστικό έχει ακόμα δρόμο. Δηλαδή με τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο κύριος Σαββίδης στο κομμάτι ποδόσφαιρο, τακτικοί παίκτες, ατομική απόδοση παίκτων, θα έπρεπε να ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα χρήματα που ξόδεψε ο κύριος Σαββίδης για το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πιάσαν μικρό τόπο, γιατί ο άνθρωπος όντως ξόδεψε λεφτά. Για το κομμάτι του εξωαγωνιστικού, νομίζω ότι η πρόοδος αρχίζει και γίνεται καλύτερη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, θεωρώ υπερβολικό το κλάμα των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ και των Ολυμπιακών. Γιατί το θεωρώ υπερβολικό? Πήρε ο ΠΑΟΚ ένα πέναλτι, το οποίο δεν είναι. Στο οποίο μπήκε όμως στην περιοχή, υπήρχε το κλώτσιμα της μπάλας από τον, από τον στόπερ, που είναι δεξί μπακ, και κλαίει τώρα ο Ατρόμητος γιατί έβαλε ένα παιδάκι 19 χρονών, στόπερ, που θα έχει μέλλον στο ποδόσφαιρο πιθανότατα, τον έβαλε δεξί μπακ χαφ. Όλη η ιστορία λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Ο Ατρόμητος, το είπα και στον Καρατζαφέρη, τι διαμαρτύρεται, του λέω, για ξεκάρφωμα. Τώρα θα μου πει κάποιος, εσύ τώρα τι μας λες? Σου πω εγώ τι σας λέω. Εγώ τον Ατρόμητο τον ξέρω πολύ καλά. Και όλες τις ομάδες. Αλλά τον Ατρόμητο τον ξέρω πολύ καλά, τον έχω μελετήσει. Πάει ο Ατρόμητος και βάζει ανορθόδοξη πεντάδα άμυνας. Αυτοί που παίξανε στο μάτς και είναι ποδοσφαιριστές και οι λίγοι που ακούν καταλαβαίνουν τι λέω. Και άμα σ' ακούει και ο Ζησόπουλος από την Αθήνα που είναι σε ντερμπακάρα και θα έπρεπε να παίζει χθες, ίσως και αυτός να καταλαβαίνει. Δηλαδή πάει αντί να βάλει Κυβρακίδη δεξί back half, Κυριακίδη αριστερό back half. Το θυμάστε τον Κυριακίδη? Πάω ο Ηρακλής 1-0, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, εδώ στην Τούμπα, που έκανε το πέναλτι ο Κίσιου και δεν το έδωσε ο διαιτητής στο 92, τον πεθαμένο τον Ηρακλή, και του λοιπού και του λοιπού και του λοιπού, 13 Οκτωβρίου του 2016, το θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Λοιπόν, βγάζει λοιπόν στην αριστερή πλευρά back half τον Κυριακίδη με δεξί πόδι. Το σκοτώνει δηλαδή. Σκοτώνει το σκόρερ του δεξί back half, ο οποίος είναι στόπερ. Σκοτώνει τον Ζησόπουλο, δεν το βάζει τρίτο στόπερ με τον Καρασαλίδη και τον Ρισβάνη. Σκοτώνει το εξάρι του που είναι πολύ καλός half, για μένα το καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα, ο Μανσόν, και θα φύγει του χρόνου, θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Και το βάζει τρίτο center back. Και διαμαρτύρεται τώρα ο Ατρόμητος, ο οποίος είπε ναι αφέντη στο Σαββίδη, δεν έβαλε τρεις παίκτες, και διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Η Βουγιουκλάκη, κύριε Σπανέ, νομίζω ότι ήταν καλύτερη, χειρότερη ηθοποιός από εσάς. Και βγήκαν εδώ και στον Μπούζο ο πρόεδρος του Ατρομήτου και μπορεί να αδικηθήκαμε. Τι αδικηθήκατε, ρε? Βάλατε δεξί back half το στόπερ 19 χρονών που σας έκανε και τον γκολ. Εκείνη η θέση του. Και ερχόμαστε στον ΠΑΟΚ. Αυτό τον Ατρόμητο χρειάστηκε τέτοιο πέναλτι για να τον πάρει. Κατάπτυστος ποδοσφαιρικά. Πάω και αυτό τον Ατρόμητο, χωρίς αυτούς τους παίκτες και έτσι στημένο στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ρισβάνη, τον Μανσόν και τον Καρασαλίδη στα 30 μέτρα. Στα 30 μέτρα. Απόσταση ο ένας στόπερ με τον άλλον, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να του κάνει 3-0 από το ημίχρονο. Και όχι να τρέχει ο ΠΑΟΚ με μια κακότητα τον χάφτου, με ένα Ελκαντουρί ο οποίος είναι σε ασύλληπτα κακή κατάσταση, σε ασύλληπτα κακή κατάσταση, με έναν ΜΑΚ πάνω στο στόπερ. Έλα ρε Σοφία, λέγε. Ναι, Σοφία, θα τα πούμε. Η Σοφία Λατζά δουλεύει και τα χαράματα. Η Σοφία Λατζά δουλεύει και τα χαράματα. Μας δίνει πληροφορίες. Αυτό είναι το Μετρόπολης. Αυτό είναι το Μετρόπολης.
Αυτό που αυτό το Μετρόπολης άμα γίνει όπως είναι η ΑΕΚ, δηλαδή ομάδα, οικογένεια, είναι συγκινητικό. Δίνει πληροφορία. Ρεπόρτερ, 22, 27 χρονών, 28 πόσο είναι η Σοφία. Μου δίνει πληροφορία. Φοβερή. Φοβερή. Έτσι πρέπει να είναι. Μπράβο Σοφία, όχι μόνο στον Μπούζο. Μπράβο Σοφία. Να σε γερή. Πολύ καλή. Λοιπόν, και πολύ καλή εκπομπή που κάνει με τη Λουίζα Μαρία Βούρου στο TV Μακεδονία. Μπαμ, χώθηκε και νομίζω έχει μεγάλο μέλλον. Μπράβο τη Σοφία. Λοιπόν, που είχα μείνει εγώ τώρα, με παρακολουθούσε Σκυλιτίδη? Όχι. Άμα δεν σε παρακολουθεί ο ηχολήπτης, φαντάσου ή κάτω τι γίνεται. Πόσο κακή εκπομπή κάνεις. Πού είχα μείνει, ρε. Να κάνω σεξ, ε. Έτσι μου λες. Ναι, έτσι. Καλός άνθρωπος είσαι. Φαντάζομαι. Άνθρωπε. Μιλάς, βρε, ηλίθιε στο τηλέφωνο. Ναι. Εν ώρα εκπομπής, ναι, και μου λες να σε παρακολουθώ. Δεν με παρακολουθεί. Που δεν προλάβαινα να κλείσω τα μικρόφωνα για να μιλήσεις. Γλυκό μου αγόρι. Ε? Γλυκό παρακροκόρακα που σου λέει και ο κόσμος. Ο κόσμος. Και εγώ σε αγαπάω, το ξέρεις. Το ξέρω τι μάλλον. Χρυσό μου αγόρι. 9.55 και εδώ το μήνυμά σας στο 54.340. Για τον ΠΑΟΚ έλεγα. Η κακότητα των χάφτου. Αυτός ο Ελκαντουρί. Τι είναι αυτός ο Ελκαντουρί. Έτσι όπως στήθηκε, έτσι όπως στήθηκε ο Ατρόμητος, έπρεπε να το κερδίσει 3-0 από το ημίχρονο, έλεγες. Άντε. Ναι. Που δεν σε παρακολουθά, αλλά εδώ τι θα κάνεις. Ναι, με... Κολώνεις κατευθείαν, δεν ξέρεις. Ναι, είσαι μόνο σήμερα. Ναι, ναι. Και δεν έχεις κανένα, ναι. Είδες τι έπαθα. Σήμερα δεν έχεις κανένα, ναι, και έχεις τρελαθεί. Είδες, ενώ όταν έχεις κόσμο σαν τον Κόκορα είσαι μέσα στο κοτέτσι. Είσαι παλιάνθρωπε. Έτσι λοιπόν η Παοκάρα. Απεγοήτευσε. Απεγοήτευσε πλήρες, που λένε στην Κατοτούμπα, στη γειτονιά μου. Απεγοήτευσε πλήρες. Γιατί απεγοήτευσε πλήρες? Γιατί αυτό τον Ατρόμητο δυσκολεύτηκε να τον πάρει. Πήρε πέναλτι μούφα. Φωνάζουν οι κάτω. Για μένα τώρα οι κάτω, για μένα τώρα οι κάτω, γελιοποιούνται με αυτά που κάνουν. Και ξέρετε ότι το Μακεδονοκομακηλίκι και το Καζαντζιδηλίκι εμένα δεν με εκφράζει. Αλλά να βγαίνει τώρα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και να πούνε μα μου και ιστορίες. Κύριοι, ακούστε κάτι. Τις ενώσεις τις πήρε ο Ιβάν. Φωνάζει η ΑΕΚ, φωνάζουν οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Τζάμπα η μάνα το παιδί μόνο. Τζάμπα η μάνα το παιδί μόνο. Τα άλλα. Έφτασε σε σημείο να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Μποροβίλος να ψάχνει τον Παντελή Κωνσταντινίδη, να ψάχνει δουλειά, γιατί γύρισε η Ρώτα. Είναι ξεφτύλας ο Μποροβίλος? Όχι. Ο Μποροβίλος είναι όπου είναι το σύστημα. Πηγαίνει λοιπόν εκεί που είναι το σύστημα και λέει: εγώ μπορώ, ας πούμε, να βρω εκεί και τα λοιπά, να τυχωθώ και τα λοιπά. Η δουλειά του είναι αυτή. Όπως δουλειά του Κοκαλιάρη του Μητρόπουλου ήταν το παρασκήνιο. Άμα δεν τον έπαιρνε ο Κόκαλης, αυτόν, δεν έκανε δουλειά στην μπάλα επάνω. Δεν έκανε δουλειά στην μπάλα επάνω. Με τίποτα. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν έκανε δουλειά. Άραγε λοιπόν. Σιγά σιγά αλλάζει η Ρώτα, αλλάζει το φύλλο, τουλάχιστον για φέτος. Και έρχομαι εδώ και λέω: χάνεται αυτό το πρωτάθλημα? Ναι, μπορεί να το χάσετε. Γιατί είστε χωριάτες. Γιατί προτιμάτε να χάσετε το πρωτάθλημα, να διοικηθείτε σε δύο φάσεις και να κλαίτε όλο το καλοκαίρι, παρά να πάρετε το πρωτάθλημα, να παίξετε μπάλα, να τους κάνετε και έρωτα με τη διαιτησία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα οξύμορο. Ποιο είναι αυτό? Εμείς μεγαλώσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον ΠΑΟΚ κλαψιάρι. Με έδιρε, με έκανε, με αδίκησε. Γαλουχήθηκαν ολόκληρες γενναίες. Κρινιάριδων. Γιατί τον Καζαντζίδη τον παίζουν στη Θεσσαλονίκη? Πάτε πουθενά στην Αθήνα να ακούσετε να παίζουν τον Καζαντζίδη πουθενά. Ροκ παίζουνε. Ροκ, καινούργια τραγούδια, νέα παιδιά. Τον Παντελίδη παίζανε, ξέρω εγώ, τα νέα τα παιδιά που βγαίνουνε. Ποιοι είναι οι καινούργοι ρέμους, ιστορίες κτλ. Υπάρχει στην Αθήνα κανένας να κάνει σύνδεσμο φίλων Καζαντζίδη στην Αθήνα? Κάτι με κάτι θολά μάτια, κάτι με τα ουίσκια και τις ρετσίνες και τα αυτά εκεί πέρα, σε κάτι μήματα χωμένοι κτλ. Κάνανε το σύλλογο του Καζαντζίδη. Στη Θεσσαλονίκη θα γινόταν αυτό. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό φωνάζω εγώ, η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκαζαντζιδοποιηθεί. Και ποιος λέει ότι ο Καζαντζίδης ήταν κακός τραγουδιστής? Ο καλύτερος ήταν. Ναι, αλλά τον ακούς όταν είσαι στεναχωρεμένος. Δεν τον ακούς όταν είσαι χαρούμενος. Τον ακούς όταν δεν σου κάτσει γκόμενα, όταν σου πηδηχθεί η γκόμενα. Όχι όταν εσύ πας και δημιουργείς ένα ερωτικό ταπεραμέντο. Ποιος θα πάει, ποιος
ερωτευμένος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο θα πάει, ξέρω εγώ, μια βόλτα με την γκόμενά του, τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, τη φίλη του και θα βάλει Καζαντζίδη. Το πρώτο πράγμα που θα σου πει η γυναίκα, δεν υπάρχει περίπτωση, κλείστον αυτό τον κλάψα θα σου πει, σε παρακαλώ πολύ. Δημιουργεί ένα αντιρωτικό κλίμα. Να, εσείς που με ακούτε, έχετε βάλει ποτέ Καζαντζίδη μέσα στα μάξι και να σας πει η γυναίκα, γλύκα μου, αγόρι μου κτλ. Δημιουργείται μια αντιερωτική κατάσταση. Φεύγει ο ερωτισμός. Είναι αντιερωτικός ο Καζαντζίδης. Ο Πάριος, για παράδειγμα, μπορεί να βάζει κλάμα στο τραγούδι του. Αλλά είναι ρωτιάρης, είναι παθιάρης, είναι αυτό, είναι γλυψιάρης, είναι. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Με κατάλαβες να πούμε. Ο Καζαντζίδης είναι της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πράγμα γαλουχήθηκαν εκατομμύρια Βορειοελλαδίτες. Με έξκαναν, μας ρίξαν. Όχι ότι δεν είχαν δίκιο. Αλλά κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να γίνει δική σου επανάσταση. Πρέπει να δημιουργηθεί. Γι' αυτό γουστάρω και τον. Γι' αυτό γουστάρω και τον Δήμαρχο. Λέει, είπε εκείνο και τα. Και τι λέει, είμαι εγώ, δημιουργώ, λέει, πολιτική. Μ' αρέσουν εμένα οι τρελοί. Μ' αρέσουν οι παράφρονες. Είναι αστήμιος τρελός. Εντάξει, με παράξενες ιδέες. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σε πετάει στη μούρη και πρέπει να αποσυντηρητοποιηθεί αυτή η πόλη. Αυτός ο συντηρητισμός και η δουλικότητα σε κάποια πράγματα πρέπει να σταματήσει. Δεν λέω να αποχριστιανοποιηθεί τα ήθη και τα έθιμα, όχι. Αλλά να φύγει από τις ενοχές της. Να φύγει από αυτό το κλειστό οθωμανοχριστιανικό, αυτό το δεξιό, ακροδεξιό. Ακροδεξιά πόλη είναι. Έχει μια ακροδεξιότητα. Και το κλάμα ότι μας αδικούνε πάντα. Και έρχεται ο Σαββίδης. Έρχεται ο Σαββίδης. Όχι ρε παιδιά, λέω, τι θέλετε. Λέει, τι θέλετε. Λέω, ο Σαββίδης, τι θέλετε. Τι θέλουμε. Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα να πούμε τι είπε ο Σαββίδης. Για να δείτε τι Έλληνες είμαστε. Και θα πάμε μετά στους κλαψιάριδες του Ολυμπιακού του και της ΑΕΚ. Να τους δώσουμε τους δίσκους του Καζαντζίδη. Να φύγει από εμάς, να πάει σε αυτούς. Πάμε λοιπόν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή, είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα, σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλά. Λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινούπολιτικά. Αλήθεια? Πώς στηρίζεις μια οικογένεια όταν φροντίζεις στο σπίτι ένα παιδί που η ζωή του απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια? Ή μια οικογένεια που χάνει ξαφνικά ένα αγαπημένο της μέλος? Πώς βοηθάς να κλείσουν τέτοιες πληγές? Στήριξε τη Μέριμνα, που μετατρέπει την οδύνη της οικογένειας σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή.
Μπες σήμερα στο merimna.org.gr και στήριξε το έργο της Μέριμνας ή επικοινώνησε στο 210-6463-367. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Να πάρεις τη γαλοπούλα σου. Νομίζω ότι το πουλί σου είναι το καλύτερο. Οπότε να σου πω ότι είσαι χαρούμενος. Και πρώτος είσαι και γαλοπούλα στη μασχάλη, είσαι μια χαρά. Να τη βάλεις, δεν παθαίνει τίποτα, θα συτέψει κιόλας, θα πει και θα είναι και πιο μαλακή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά, διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έρχεται λοιπόν ο Σαββίδης εδώ ο άνθρωπος, λέει πώς παίζεται το έργο εδώ. Λέει πρόεδρε, εδώ το έργο, εμείς λέει είμαστε βρωμιάριδες οι Έλληνες, ναι, πρέπει να είσαι γαλαντόμος. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις. Τι αν πληρώσει, του λένε και τι να πληρώσει. Και τον αγαπάνε. Αυτά παιδε, δεν μπορώ να το πω έτσι αναλυτικά τι έκανε ο άνθρωπος. Όταν πληρώνεις λοιπόν, σε αγαπάνε. Πληρώνει ο άνθρωπος, τον αγαπάνε. Και από εκεί και πέρα, ο κύριος Μελισανίδης. Και αυτός πρέπει να πληρώσει για να τον αγαπάνε και αυτοί. Όπως έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος σε εκείνη την ταινία στο... Πώς λέγονταν στη Ζάκυνθορε που είχε παίξει με τον Πρέκα να πούμε. Τελείωσε η εποχή των μπράβων. Αυτό για τον κύριο Μελισανίδη. Τελείωσε. Εδώ υπάρχει γαλαντόμος. Άρα τι γίνεται. Το χρήμα κουνιέται. Το κακό βέβαια με τον ΠΑΟΚ είναι ότι το χρήμα δεν πιάνει τόπο στο αγωνιστικό κομμάτι. Και εκεί πρέπει οι παοξίδες να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να δείξουν ότι αγαπάνε την ομάδα τους και ότι αν ο πρόεδρος δεν ξέρει και πληρώνει, δεν πρέπει να το δαγκάνουν. Μην γίνουν αριανοί δηλαδή, κοροϊδεύουν τους αριανούς. Οι αριανοί που φάγανε το σωματείο και τα τούβλα δηλαδή από το Χαριλάο. Και οι παοξίδες τι κάνουν, νομίζετε. Βάζουν το Σαββίδι και παίρνει κάτι παλτά να πούμε, κάτι παλέμαχους, κάτι χοντρούς, κάτι απίθανους. Το βάζουν εκεί πέρα, πληρώνει το Μίνι Κούπερ για Φεράρι. Πληρώνει την Αλφα Ρωμαίο για Λαμπορκίνη και έρχονται να πούμε εδώ πέρα τα παλτά και έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ το ΠΑΟΚ και θα έπρεπε να είναι τώρα 10 πόντους μπροστά, 5, 8, 7 πόντους μπροστά με ένα κακό Ολυμπιακό και είναι η ΑΕΚ μαζί πρώτη, εκείνο είναι το θέμα. Η ΑΕΚ μαζί πρώτη είναι που το κέντρο της ΑΕΚ, ο Μάνταλος, ο Σιμόες και ο Γιώχανσον κάνουν λιγότερα λεφτά, χιλιτίδη μου, από όσα κάνει ο Βαρέλα. Εκεί πρέπει να χτυπάτε την κεφάλα σας, την ποντιακή, τις μητάρες σας και τις αυτάρες σας, τετραγωνοκέφαλοι, στον τοίχο. Ο Σιμόες, ο Γιώκανσον και ο Μάνταλος κοστίζουν λιγότερα λεφτά από όσο Βαρέλα παπάω εγώ πάνω του 5 φορές με την μπάλα σε μεγάλο χώρο, τις 2 φορές θα με κάνει μπέναλτι. Τη μια θα με κόψει, την άλλη τον περάσω. Το Βαρέλα ένα 200. Όσο κάνει ο Σιμόες, ο Γιώκανσον και ο Μάνταλος, κάνει ο Λέοβατς. Τα γάρια. Αυτά να πείτε. Μετράτε είναι μπέναλτι, το σκούντιξε, δεν το σκούντιξε και όχι δεν το σκούντιξε και όχι πήρε την μπάλα. Α, λεπτομέρειες είναι αυτά. Δεν κάθομαι εγώ να μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Όπως δεν καθόμουν να μπω σε λεπτομέρειες με τον Ολυμπιακό. Τα έπαιρνε τα πέναλτι ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ ήταν δικιά του,
τον το Φυσούσιο, άλλο έπεφτε κάτω πέναλτι. Έκλεγε εδώ, ο Μπούζος εδώ. Τι έλεγε ο Καράπαπας κάτω, φτιάξτε ομάδα πρώτα. Θα του πει ο Μπούζος του Καράπαπα, φτιάξε ομάδα πρώτα. Αλλά τον περάσει όμως. Τον περάσει όμως. Όχι με 17 εκατομμύρια μπάτζετ να με βγείτε να πούμε Βιερίνη αριστερό μπακ και τον Κολαράτο μακ έξω αριστερά να μην μπορούν να περάσουν το στόπερ που το βάλανε δεξί μπακ κάφι άλλοι. Οι άλλοι λένε περάστε από εδώ. Και ο Βιερίνια με το μακ τρακέρνανε. Μεγάλος παίκτης λέω Βιερίνια. Μεγάλος παίκτης. MVP. MVP ο Βιερίνια. Και ο Μάτος. Εγώ αν ήμουν Μάτος δεν σας μίλαγα ξανά. Ποτέ. Εάν μετά από αυτά τα με αυτό το πρωτάθλημα που κάνει ο Μάτος. Γι' αυτό ρε παιδί μου, άμα θέλει να σε ανεβάσει κάποιος απάνω, ρε Χιλιτίδη, τι είναι, άμα θέλει να σε ανεβάσει απάνω. Έκανε δυο φάουλ ο Μάτος, ο οποίος όντως είναι kickboxer καμιά φορά. Κοιτάζουν το στραβό του Μάτος, το ότι ο Μάτος είναι back, γίνεται stopper, γίνεται extreme, γίνεται δεκάρι, γίνεται ο πρώτος scorer του ΠΑΟΚ από δεξί back, θα κοιτάξουν ότι έδωσε δύο αγωνιές. Και ο άλλος με τον κόλο κάτω, σέρνεται MVP. Αυτό δεν μ' αρέσει πάνω στην μπάλα. Αυτό δεν μ' αρέσει πάνω στην μπάλα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν γουστάρω να δίνω και καμιά φορά με τους παίκτες που τους κάνετε τέτοια αβάντα. Εγώ τον Τζαβέλα όταν τον κάνατε αβάντα τον κυνηγούσα. Όταν λοιπόν αρχίσατε να τον κυνηγάτε, τον είδα με συμπάθεια. Ο Τζαβέλας, όσο καιρό έβγαινε με τον μπαμπά, ήταν MVP. Έτσι τον βγάζατε και εκείνον, MVP. Το δε να πούμε το άλλο παλτό. Το γέρο, όχι παλτό, το γέρο που σας φέρανε και γίνεται ηθοποιός τώρα. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Μπερμπάντοφ, έγινε λέει ηθοποιός. Αυτά τα ξέρετε και αν τα βλέπετε. Άμπαλοι. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Θύχτηκε ο Χατζηνικολάου. Θύχτηκε ο Χατζηνικολάου. Γιατί λέει τους Έλληνες λέει, φέραν γερμαναράδες λέει αστυνομικούς. Φέρανε κάτι γερμαναράδες αστυνομικούς στα αεροδρόμια και κάνουν τσίκινγκ λέει. Κάνουν έλεγχο δηλαδή στους Ελληναράδες. Μην τυχόν φύγει λέει κανένας λέει μετανάστης παράνομος λέει και πάει κατά πάνω. Ναι. Και τι. Για ποιο λόγο φύγεστε δηλαδή. Καταρχήν φύγεται η ελληνική αστυνομία. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας έχει γίνει ρόμπα. Ρόμπα ξεκούμποτη. Όσοι είστε βαθμοφόροι αστυνομικοί, ταξίαρχοι, συνταγματάρχες κτλ. Τσιγαρόβικας είναι αυτός. Γκαχαγκούχα. Αυτό είναι. Τσιγαρόβιχας είναι. Έχει νικοτίνη στο λαρίνγκι να πούμε. Εντάξει. Όσοι λοιπόν είστε αξιωματικοί, με μεγάλη βαθμοφόρη, ταξιάρχη κτλ. Και είστε έτσι φιλοτσιπρικοί και φιλομετακόμματα κτλ. Γίνατε ρόμπες. Γιατί γίνατε ρόμπες. Και γίναμε ρόμπες κι εμείς. Γιατί γίναμε ρόμπες. Γιατί φέρανε Χιλιτίδη μου Γερμανούς στα αεροδρόμια να κοιτάξουν μήπως φύγουν μετανάστες απάνω. Δηλαδή μας λένε μας, όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει. Και μου λέει ο άλλος, ήρωας λέει ο πιλότος λέει, 28 Οκτωβρίου, να κάνουμε παρελάσεις. Μα είμαστε ρόμπες, τι παρελάσεις να κάνουμε. Μα μεγαλύτερος Έλληνας από μένα δεν υπάρχει, να συγκινηθώ. Τι να συγκινηθώ. Έρχεται ο Γερμαναράς μέσα στην πόλη μου, μέσα στη χώρα μου, και να κάνει έλεγχο, γιατί εγώ δεν μπορώ να ελέγξω το μετανάστη, σαν να μου λέει, είσαι ρόμπα. Σαν να μου λέει. Έτσι δεν είναι. Νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο με συγκλονίζει. Και αντί να βγει ο Χατζηνικολάου, αυτή η παγοκολόνα να πει, να πει δύο κουβέντες, κάθεται εκεί σαν τον πεθαμένο. Δηλαδή, ο πατέρας μου πεθαμένος στην κάσα κουνιόταν παραπάνω από ότι ο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, έχω δει νεκρούς, δηλαδή, πιο ζωντανούς από τον Χατζηνικολάου. Κάθεται σαν του στήλο της ΔΕΗ εκεί και τα χίλια που κουνάει, άμα έχει πρεσβειοποία δύο που έχω εγώ, πρέπει να βάλει το γυαλί πρεσβειοποία για να δει πέθανε ρε αυτό, όρθιο πέθανε. Τι στο διάλο κάνει αυτό. Έχει ασπρίσει και το μαλλί, έχει γίνει σαν το βρικόλακα να πούμε. Αυτό το πράγμα. Τι πεθαμένοι είναι αυτοί, ρε. Πώς παίρνουν λεφτά αυτοί είναι πεθαμένοι, ρε. Ρε τι πεθαμένοι είναι αυτοί. Του πείραξε. Εμένα με στεναχώρεσε πάρα πολύ. Με στεναχώρεσε πάρα πολύ. Για τον Κασιμάτη δεν είπαμε πέντε πράγματα. Ο Κασιμάτη. Δεν τον παίξαν σήμερα τα ραδιόφωνα και τα site, γιατί δεν ήταν γλύφτης του Ζαγοράκη και δεν ήταν και γλύφτης του κυρίου Σαββίδη. Και πέρασε μπάι. Πέθανε ο Κασιμάτης. Και τι έγινε, εντάξει, όλοι. Εγώ δεν θα σου πω ότι ήταν μεγάλος παράγοντας ο Κασιμάτης. Θα σου πω όμως ότι μιας και πήρατε πολλά πρωταθλήματα στον ΠΑΟΚ, 2 στα 100 χρόνια, στο ένα από αυτά τα δύο πρωταθλήματα, γενικός αρχηγός της ομάδας σας ήταν ο κύριος Κασιμάτης.
Ένα άλλο, επειδή μάθατε όλοι να κορομάτε από τον ΠΑΟΚ και καλά κάνετε, να τιμάτε και τους ανθρώπους που βάλανε και 5 φράγκα. Θα μου πει ο Κασιμάτης έβαλε 5 φράγκα, επειδή είστε και ανιστόρητοι, σας λέω, ότι όταν έγινε ο ΠΑΟΚ ΠΑΕ το 1979, ήταν ένας εκ των μετόχων της ομάδος, της εταιρείας, Χιλιτίδη, εσύ που είσαι πιο παλιός, έβαλε 1,5 εκατομμύριο δραχμές το 1979. Το 1979 έπαιρνες 3 διαμερίσματα κάτω στην παραλία, Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο Βασιλίσης Όλγας, 3 διαμερίσματα στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Το τρίτο που έκανε, επειδή πανηγυρίζετε τα αστέρια στην ομάδα σας και επειδή είδατε σεντόνι στην Τούμπα από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, να έχετε υπόψη σας ότι ο κύριος Κασιμάτης ήταν ιδρυτής και εμπνευστής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μια ομάδα η οποία φέρνει τα περισσότερα πρωταθλήματα, κύπελα και νιώθετε περήφανοι που έχετε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Του Κασιμάτη ήταν η ιδέα. Και ο Κασιμάτης, αν τον αφήνατε, επειδή είχε και μυαλό διαβολικό, ήταν χαμηλών τόνων άνθρωπος, είχε φτιάξει την πύρα ΠΑΟΚ, είχε φτιάξει το κρασί ΠΑΟΚ, που θα μπορούσατε να οικονομήσετε δηλαδή αν είχατε μυαλό. Γιατί επί 20 χρόνια δεν μπορούσατε να βγάλετε λεφτά για την μπουτίκ, τόσο τα γάρια ήσασταν. Να έχω εγώ αυτούς πελάτες και να μην μπορώ να βγάλω λεφτά. Πρέπει να είμαι τάγαρος του ταγαριού, ο τάγαρος μεγάλος. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Ούτε ξέραν τι ώρα είναι η κηδεία. Μας πήρε το αφεντικό, ο Παύλος ο Ανδρώνης, 10 η ώρα το πρωί στα κημητήρια της Θέρμης. Εντάξει. Δεν πιστεύω να φάει ο Ζαγοράκης αύριο, ούτε ο μπαμπά. Εντάξει. Και αυτά δεν μ' αρέσουν. Εντάξει. Στις τέλτα σας γλύφουν. Αλλά τι καλή που είστε, τι καλός παίκτης ο Βιερίνια που φέρατε. Αχ, καλέ, ο Μάκ θα συνέλθει. Καλέ, πού ήταν αυτό το πέναλτι που ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Όχι, καλέ, τον έσπρωξε. Τέτοια θέλετε. Άλλα θέματα. Είπαμε για Καζατζίδη, είπαμε. Αχ, ο γραμμένος. Ο κόκκινος ο Χριστιανός, ο καλός άνθρωπος. Λέει καλά κάνανε το γραμμένο, λέει, το μεσημέρι και του επιτεθεί καφραστικά. Λέω γιατί καλά κάνανε. Δεν το δίραν, λέει κιόλας. Έτσι είπε. Δηλαδή του λέω τις Παναγίες, τους Χριστούς, τους Αγίους, τα καντήλια, τα σπίτια που του κατεβάσανε, λέω. Λέει τι, η ΕΠΟ λέει τι κτλ. Άκου να δεις τώρα, ο Χριστιανός. Δηλαδή η αποτυχία του Παΐσιου. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους έκανε ο Παΐσιους ανθρώπους. Θα έκανε. Αλλά αυτό το βόδι άνθρωπο δεν το έκανε. Άκου να δεις, καλά τον κάνανε, λέει. Καλά τον κάνανε, λέει. Καλά τον κάνανε. Έχω να πω δύο κουβέντες στον το γραμμένο. Πρέπει να πάρεις μπράβους. Είσαι αρχηγός κράτους. Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ, εκτός αν είσαι, ξέρω, καρατέκας και μπορεί να τη βγάλεις μόνο στη δουλειά. Ήσυχος άνθρωπος είσαι, όμως δεν νομίζω να είσαι καρατέκας. Και καρατέκας να είσαι, είσαι αρχηγός κράτους. Ο αρχηγός κράτους έχει συνοδεία. Και δεν ξέρω τι θα χρεώσεις εκεί στην ΕΠΟ κτλ. Οφείλεις να προστατεύεις τον εαυτό σου. Μην νομίζεις επειδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σε ταυτίζουν εδώ οι Αργιανοί και οι Ηρακλειδείς με τον Σαββίδη. Ότι ο Σαββίδης σε ανέβασε εκεί ψηλά. Άρα και είσαι κόκκινο παδί για τους Ηρακλειδείς και δεν έχει καθόλου συμπαθείς με τους Αργιανούς που είσαι Αργιανός. Λέει πήγες με τον Σαββίδη εσύ που είσαι Αργιανός και τα λοιπά. Έτσι λένε οι άλλοι. Σου λέω εγώ τώρα γραμμένα τι λένε οι άλλοι. Τώρα αν θες άκουτα, άμα θες πάρτα και πέτα τα στον Κάλαδο ή τον Αχρίστο. Λοιπόν. Έκανε και κάτι καλό για τον Άρη ο γραμμένος. Είπε μπορεί να έρθει η εθνική ομάδα στο Χαριλάου. Τι σημαίνει αυτό, τις πληρώσουμε καμιά ΔΕΗ. Χιλιτίδη, μ' αρέσεις. Τις πληρώσουμε κανένα νερό. Πήγε εκεί, κλάφτηκε ο Φουκαράς ο Ψηφίδης. Πήγε, κλάφτηκε στο Βασιλιάδη. Λέει να μήπως μπορούμε να πάρουμε, λέει, το παλέντε σπορ μόνιμα. Εμείς να είμαστε μόνοι μας. Θα μπορούμε να κάνουμε εκεί καμιά εκδήλωση, κάνα αυτό, κάνα γιουσουρούμ. Κάτι ακαδημίες και τα λοιπά να οικονομήσουμε γιατί είμαστε απένταροι. Του λέει ο Βασιλιάδης, θα σου απαντήσω, ξέρω εγώ. Τον άφησε μια χαραμάδα, να πούμε, ελπίδας τον κύριο Ψηφίδη. Μετά πάει ο Φουκαράς ο Ψηφίδης, λέει εκεί πέρα τους ανθρώπους της ΕΠΟ, ρε παιδιά, και το Χαριλάου εδώ να βάψουμε κάνα κάγκελο, να πληρώσουμε κάνα 2-3 λογαριασμούς της ΔΕΗ. Γιατί οι σουπεράδες όταν είχαν αναλάβει εκεί με το Σκόρδα δεν πληρώσανε φράγκο. Ναι. Ποιο? Το τηλέφωνο. Ναι, το τηλέφωνο. Άκου, λέει, ναι, μηνύματα. Βασίλης Κινικοσκούλικο. Όταν κάποιος σου λέει πως ο νεοέλληνας είναι συνειδητά ανιστόρητος,
Τι περιμένεις, ο νεοπαοξής να διαφέρει σε θέματα γνώσης της ιστορίας της ομάδος του, λέει ο Αριανός, που ξέρει ιστορία για την ομάδα του. Έτσι λέει ο ίδιος, Σιρόπουλος, από η Μαθία. Γιατί ρε Κωστή δεν λες ότι ο Μάτος είναι ο μόνιμος MVP του ΠΑΟΚ. Τι, αυτό λέω ρε Σιρόπουλε, γλυκέ μου, αυτό λέω. Και όλα τα κάνει μόνος του, άντε με τις φίρμες που μας έφεραν πάλι. Συμφωνώ, Σιρόπουλε. Συμφωνώ, γλυκέ μου, αυτό είπα. Αυτό είπα, αγόρι μου. Ο οδηγός Κυρσάβα. Επαναστάτης Ποπολάρος, βρε. Ναι, ρε, ο Επαναστάτης Ποπολάρος. Ναι. Ο Επαναστάτης Ποπολάρος, λέει. Νίκος Εφοριακός. Ρε φίλε, τι φωνάζει, εκ δύο μέτρα έξω πέναλτι δεν πήρε, λέει. Ναι, με τη Λαμία. Το χθεσινό Κωστή ήταν απειρία περισσότερο του μπακ. Ναι. Θα μπορούσε να κάτσει πιο πίσω κτλ. Ο Μπρούνο, βέβαια, γράφει ο Τράγκας, λέει. Αλλά το 1/3 είναι αλήθεια. Πάλι μο. Τι λέει. ΜΚΟ. Πώς θα μάθουμε αν ο Σαββίδης χρηματοδοτεί ΜΚΟ. Ο Μπρούνο στο Facebook. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω, φίλε. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Λοιπόν, ναι, ρωτάει ο Σιρόπουλος τι είδηση είπε η Αλατζά. Ωραία είδηση είπε. Τελικά ο Πέλιος, λέει, ήταν τερματοφύλακας. Κοροϊδεύει ο γιατρός ο Ξανθιώτης στην ανακοίνωση της σειράς 10 που μπέρδεψε τον Πέλιο. Ότι τον φιλότα Πέλιο είπε ότι ήταν τερματοφύλακας ενώ εκείνος ήταν center back. Ραπ, ένα σχόλιο για τον Άρη τακτικά. Αν το πάει καλά και τη γνώμη σου για το Σάββατο, θα την πάρουμε την Παναχαϊκή. Κοίταξε, ο Άρης πίσω πολύ καλός. Πίσω πολύ καλός. Πλάγια πολύ καλός. Αμυντικά χαφ πολύ καλός. Ένα πρόβλημα έχει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρέπει να το λύσει εκεί. Ο Μπούρμπος είναι Παλαιστής, ο Βαλεριάνος δεν τράβηξε. Δεν ξέρω, πρέπει να τους ξαναδώ. Μέτριος ο Τζανακάκης στα πλάγια μπακ. Μέτριος ήτανε. Πολύ καλά τα εξτρέμ του. Πάρα πολύ καλά τα εξτρέμ του. Υστερεί σε δεκάρι και εννιάρι. Υστερεί σε δεκάρι και εννιάρι. Αυτό έχω εγώ να πω για τον Άρη. Παοξής από Άγιο Ευστράτιο Λίμνου. Σεραίος στην καταγωγή από τα μέρη που έχει συγγενείς. Ραπ. Θέλω να μου πεις, λάθος στη χθεσινή ενδεκάδα έπρεπε να έχει τελειώνει εκεί το μήνυμα. Αλέφαντο, λέει. Θυμίζεις λέγοντας τη μισή αλήθεια. Πόσα έβγαλε, λέει ο Κασιμάτης, επί Μπατατούδη και Μητρόπουλου, λέει Θωμά. Γιατί δεν τα λες όλα, λέει ο 718. Ο Κασιμάτης πόσα έβγαλε επί Μπατατούδη. Ήταν έμιστος του Μπατατούδη ο Κασιμάτης, να ξέρω. Πες μου, φίλε, εσύ να μάθω. Εγώ σου λέω τα καλά. Εγώ σου λέω τα καλά. Πόσα έφαγε. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το Λιμνιό. 1 εκατομμύριο μεταγραφή. Πώς τον βλέπεις. Ο Λιμνιός πρέπει να δυναμώσει. Είναι αδύναμος. Έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει τρίπλα πάνω στην ταχύτητα, καλά τελειώματα. Πρέπει λίγο να δυναμώσει ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός θα παίξει μπάλα. Ο Λιμνιός τα επόμενα χρόνια θα βγει σαν εξτρέμ. Θα βγει και σαν δεύτερος φορ. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός έχει κάτι παραπάνω από τον Μπέλκα. Έχει το ενασμέναν. Οκ. Okay. Εάν έχει την εκτελεστική ευκολία του Πέλκα, γιατί ο Πέλκας είναι σκόρερ, παιδιά. Αν ο Λιμνιός έχει έστω τα 3/4, εγώ δεν σου λέω το 100%, τα τελειώματα του Πέλκα, θα παίξει μεγάλη μπάλα. Ο Πέλκας έχει τα τελειώματα, ο Λιμνιός έχει την ταχύτητα, την τρίπλα και την τρίπλα πάνω στην ταχύτητα. Θέλει ενδυνάμωση και θέλω να το δώσω στα τελειώματα. Το Λιμνιό. Αν ο Λιμνιός βγει στα τελειώματα, βγει και εξτρέμ. Αν βγει, ας πούμε, Σεμπά και Καρσελάς στα τελειώματα και Τζάλμα κάπως να πούμε, δεν θα βγει. Έχει όμως το προσόν της ταχύτητας, έχει το προσόν της διείσδυσης, της τρίπλας, αμήνεται καλά, τον είδα εχθές, γύριζε πολύ καλά πίσω. Μπορεί να κατεβάσει μπάλα ορθολογικά με συνδυασμούς από πίσω, να του τη δώσει, να την ξαναδώσει, να την ξαναπάρει, να κλείσει. Έχει βλέμμα στο γήπεδο, έχει οπτική του γηπέδου. Και του δίνω μέλλον. Του καταλογίζω μέλλον του Λιμιού. Δεν έκανε άσχημα ο ΠΑΟΚ που επένδυσε σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θα μου πει, δεν επένδυσε. 1 εκατομμύριο τον πήρε. Δεν επένδυσε. Μεταγραφή τον έκανε. Επενδύω σημαίνει τον παίρνω, όπως πήρε το Γιαννιώτη ο Ολυμπιακός από το χωριό. Λοιπόν, με 60 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα στη Mercedes, στη Μαύρη, να πούμε, δώσανε εκεί τα λεφτά. Και μπορεί να βγει τερματοφύλακας ο Γιαννιώτης. Αν και έχει ένα μειονέκτημα, το οποίο το ξέρω, το κρατάω και όταν θα έρθει η ώρα θα το πω το μειονέκτημά του. Τι έχεις να πεις για Δόνη που έφαγε 6 από τη Ρεάλ. Παιδιά, θέλετε να σας πω την 11η της Ρεάλ. Που έβαλα 6 γκολ μέσα στο Δόνη, στην Κύπρο.
Στην Κύπρο μπαίνει όποιο θέλει, ρε. Ο Μπενζεμά δεν μπει. Μαρσέλο, Νάτσο, Βαράν, Καρδαχάλ. Γκασίγια τερματοφύλακα. Ρόμβο με κρόσε εξάρι, Λούκα Βάσκες δεξιά. Τον Μπεχταρά, το Μόντριτς που άνοιξε το σκορ από μέση απόσταση αριστερά στο Ρόμβο. Ο Ασένσιο δεκάρι. Ο Κλαψιάρης και ο Μπενζεμά επιθετικό δίδυμο. Ο Κλαψιάρης, τι να σου πω δηλαδή, ότι θα φωνάξουν οι Κύπροι για το Δόνι. Θα είναι μεγάλοι κοπρίτες αν φωνάξουν οι Κύπροι για το Δόνι. Είδαν τη Ρεάλ στην Κύπρο. Εντάξει. Είδαν τη Ρεάλ στην Κύπρο. Θα έχουν να το λένε στα παιδιά τους. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τη Ρεάλ δεν την είδαμε. Οκ. Okay. Την Μπαρτσελώνα δεν την είδαμε. Την είδανε οι μπαμπάδες μας που ήταν νέοι. Εντάξει. Την είδαμε μια φορά στην Τούμπα. Μια φορά. Και ο άλλος παίζει Champions League κάθε χρόνο στη Λευκοσία. Οκ. Okay, boys. Εγώ σαν Θεσσαλονικιός δεν είδα Μπαρτσελώνα, δεν είδα Ρεάλ. Γιουβέντους δεν είδα εδώ μέσα, να έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν είδα. Το 65 έπαιξε Άριος Γιουβέντους. Αγέννητοι ήμασταν. Άστε το τώρα. Αν στη χθεσινή εντεκάδα έπρεπε να έχει Μπίσεσβαρ και αν μπορεί ο Πέλκας στη θέση 8. Όχι, δεν μπορεί ο Πέλκας στη θέση 8. Ο Μπίσεσβαρ, σε αυτό το μάτς το χθεσινό έπρεπε καραντί να μπει. Ένα 20 λεπτό, μισή ώρα. Και να αφήσει ο Λουτσέσκου να... Θέλω τον Μπίσεσβαρ να γίνει και χαφ και τα βρες δυο χαμάλιδες για να βγάλεις τον Μπίσεσβαρ. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Χρήστος από Λαμπράκη. Σχολίασε την επίθεση στον Ιώ Θεοδωρίδη. Α, τι έγινε, ποιον Ιώ Θεοδωρίδη. Ξέρεις τίποτα, Γιάννη Χιλτίδη. Δεν πήρα χαμπάρι. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90. 98-80-90. 9-55 κενό. 54-3-40. Έχουμε διάλειμμα στη μία. Εντάξει, ας πάρουμε αυτούς τους δύο που βαράνε τώρα εκεί πέρα και μετά όταν γεμίσει το κέντρο παίρνουμε και τους υπολείπους. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ναι. Ναι. Επιτέλους. Έφτασε η αρχή του τέλους. Και από το τέλος ναι, στην αρχή. Ναι, αλλά έχουμε ένα λεπτό γιατί έχω 15 λεπτά χρόνο ομιλίας όριο. Θα πάρω λοιπόν, Κωστή. Λέγε. Επιτέλους. Πείτε μια κουβέντα για αυτό το παλικάρι που το φέραμε με κοντά ένα μύριο και δεν μπορεί να κάνει στόπερ με στήθος να κατεβάσει την μπάλα για τον Κάμπος. Τον Τολμά. Τολμά Κάμπος πρέπει να το λέμε αυτόν. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, ας πούμε. Και πάει και μου βάζει αλλαγή. Και τι κάνει δηλαδή αυτός ο παίκτης πια, ας πούμε. Ένα γκολ έβαλε με τον Άγιαξ. Κατά λάθος το έβαλε. Σέντρα πήγε να κάνει. Από το πουθενά και ένα έβαλε χθες πάλι από κατά λάθος. Και έχεις δίκιο για τον Μάτος. Πάντα είναι ο πρώτος. Ο Μάτος το 80% του ΠΑΟΚ είναι. Και βέβαια είναι. Γιατί τρέχει το παιδί. Τρέχει, οργώνει. Μόνο οργώνει, μόνο τρέχει. Μόνο βγαίνει, μόνο σεντράρει, μόνο σκοράρει, μόνο μαρκάρει. Τι να κάνει άλλο. Μα τα πάντα τι να κάνει άλλο. Το 50% του Μάτος. Να ήταν ο Μάκο Βιερίνια και ο Ελκαντουρί. Το 50% τελειώσαμε, το πήρατε. Τι μου βάζει το Κατουρί, γιατί μου βάζει το Κατουρί. Πέρυσι, ποιος μοίραζε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Πίσες βάλε, το μοίραζε. Με τρία χαφ. Βρήκε τρόπο Ίβιτς και του δώσε λίγα μέτρα. Και όταν έδωσε στον Μπίσεσβαρ λίγα μέτρα, πήγε και σέντερ φορ δεύτερο και πασαδόρος και ασισταδόρος. Και να σου το πω και κάτι άλλο. Θα βρουν ένα τρόπο. Οχτώ γιατρούς έχουν. Οχτώ γιατρούς και οχτώ φυσιοθεραπευτές έχουν στον ΠΑΟΚ. Πέντε μάγειρες και τρεις διατροφολόγους. Εγώ έχασα μόνος μου 7 κιλά το καλοκαίρι. Μόνος μου! Ναι, χωρίς γιατρό, αλλά... χωρίς διατροφολόγο, χωρίς μάγειρα, χωρίς τίποτα. Αυτοί δεν μπορούν να βάλουν τον Μπίσεσβαρ να χάσει 7 κιλά. Άντε ρε, φυγέτε από εδώ πέρα ρε. Τζαμπατζίδες τώρα, πλάκα με κάνετε να πούμε. 7 κιλά τον Μπίσεσβαρ να πετάει. Το βάζει Βάκο. Γι' αυτό την έκανε τη μαλακία του προχθές και έφαγε. Προσέξτε πώς εκφράζεστε, ακόμα και αν είστε οργισμένοι και το θυμικό σας είναι κακό. Προσέξτε τις εκφράσεις, πείτε ό,τι θέλετε. Σε αυτό το ραδιόφωνο, προσέξτε πώς θα το πείτε όμως. Ακούστε τι σας λέω. Πείτε ό,τι θέλετε, προσέξτε πώς θα το πείτε. Κόπηκες δυστυχώς από τον Γιάννη Χιλιτίδη και από μένα παραφέρθηκες. Καλημέρα, ναι.
Έλα ραπτό. Έλα φίλε. Σάββας από Εύβοια, τι λέει, όλα καλά? Καλώς την Εύβοια. Καλώς την. Από ο Βάζελος είμαι. Έλα. Τι λέει, όλα καλά? Ο Μπίζεσβαρ και ο Πέλκας ήταν τιμωρημένοι. Δεν μιλάω για το χθεσινό παιχνίδι. Κοίταξε να δεις ραπτό. Πιστεύω ότι ο Ελκαντούρη παίζει λόγω του ότι. Ο Ελκαντούρη τον πληρώσαν, φίλε. Μεταγραφή. Τον πληρώσαν. Πρέπει να τον, yeah. πρέπει να τον επιμείνουν, να τον φορμάρουν. Εννοείται. Αν δεν τον φορμάρει, είναι. Μα ο Μπίζεσβαρ. Μα ο Μπίζεσβαρ. Μα ο Μπίζεσβαρ. Είναι θέμα βιολογικό κυλών και τέτοια. Και πέρα από την πλάκα, νομίζω και του στραβού του δικαίου Ελκαντούρη ανασταλτικά βοηθάει αρκετά. Δεν ξέρω αν τον έχει δει που γυρνάει. Εγώ τον είδα στο 80 που ναι. ο Ελκαντούρη ανέπνεε σαν τα ετοιμοθάνατος πάνω στο... Κοίταξε, αυτό συνεχίζει. Αυτό είδα εγώ, ναι. Που το λες και για τον Λάζαρο και για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Και για τον Γκάνιας, μόνιμα. Ναι, κοίταξε. Ναι. Νομίζω ότι στο 80 λογικό είναι να υπάρχει αυτό το σκάσιμο. Έχεις δει τον Ζαγοράκη, τον Γκάτσε, τον Εμπεγλέρα, έχεις δει Χαφ. Μιλάς για ιδιάζουσες περίπτωση. Ο Κάτσε είναι Αλβανός, ήρθε με τα πόδια από την Αλβανία. Ο Ζαγοράκης Αλβανός ήτανε, που ήρθε με τα πόδια από την Καβάλα δηλαδή. Τα πνευμόνια, τα ρεσί, ο Χαφ ξέρεις τι είναι. Πολυεργαλείο είναι ο Χαφ. Ο Χαφ είναι αθλητάρα ρε. Ο Ζαγοράκης σήμερα, 50 χρονών, ψέματα. 45 χρονών, πόσο είναι, 71. 46 χρονών, άμα το δεις να παίζει, βγάζει 90 λεπτά. Συμφωνώ, απλά υπάρχει χαφ κάτι... σήμερα που να μην έχει ανέβα κατέβα γενική αντοχή, δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια, τέχνη. Όχι, συμφωνώ μαζί σου, απλά είναι και κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις αυτές που λες, όπως ο Κάτσε και ο Ζαγοράκης, γιατί ας πούμε και ο Κάτσε πριν από 2 χρόνια δεν είχε κάνει τις αιματολογικές. Μη συγκρίνουμε τον Κάτσε με τον Ζαγοράκη, στο πνευμόνι μπορεί να τον συγκρίνουμε, ο Ζαγοράκης ήτανε... Και ρολίστας στο παιχνίδι του ΠΑΟ, ναι. έτσι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό με την αντοχή, αυτό που λες, ο Κάτσε, όταν είχαν κάνει εξετάσεις, βρήκανε σε αυτό ένα διπλάσιο γαλακτικό οξύ. Ποιον? Από ότι υπάρχει σε έναν οργανισμό. Ποιον? Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει σε 2-90 λεπτά χωρίς να σταματήσει. Ποιος, επανέλαβε, δεν άκουσα. Ο Κάτσε. Ναι. Ο Κάτσε, στα περσινά εργονομετρικά ή στα προπέρσινα. Του βρήκανε διπλό γαλακτικό οξύ. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει 2-90 λεπτά χωρίς να σταματήσει. Ναι, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Δεν ξέρει να παίζει μπάλα. Όχι. Είναι κοντός. Εκτός αυτού δεν ξέρει να παίζει και μπάλα. Κοίταξε. Ο Κάτσε είναι ο παίκτης ο οποίος θα του δώσεις ένα ρόλο στο παιχνίδι να του πεις. Ποιος είναι. Ποιος είναι το αστέρι του αντιπάλου. Άσε με λίγο, ναι. Εκεί θέλω Πάρτονα, να χαμηλά. Θέλω να του πεις. Ναι. Πήχη, πάρε, το βλέπεις το Φορτούνι. Πάρε και φάτονα. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Πάμε διάλειμμα, μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις, δευτερόλεπτα είναι. Συμφωνώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
θέσμων. .48 Μήνυμα. Από την αρχή της χρονιάς, όποιο παιχνίδι πήρε ο ΠΑΟΚ, μας λες ότι είχε μειωμένη απόδοση ο αντίπαλος. Και όποιο παιχνίδι έχασε ήταν άχρηστος. Με τη λογική σου, τελειώνει εκεί το μήνυμα. Α, περιμένω, φίλος. Έλα, φίλε. Συγγνώμη. Έλα, ραπτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να πω για κάτι ακόμα για τον ΠΑΟΚ και να πω ένα ακόμα πραγματάκι για τον Παναθηναϊκό και να κλείσω κι εγώ για να πάρουν σε σειρά οι φίλοι μας. Okay? Για πες. Λοιπόν. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έχω μία υποψία ότι ο ΠΑΟΚ έχει την προδιάθεση να θέλει να διώχνει, όχι να διώχνει, να μην αφήνει τους δικούς του ποδοσφαιριστάς να αγωνίζεται και να έχει μία, πώς θα το πω, μία προδιάθεση να φέρει ακριβά συμβόλαια στην ομάδα. Ας πούμε, προσωπικά για μένα, ο Κάνιας όταν είχε έρθει δεν είχε τίποτα παραπάνω από τον Κάτσε. Ή, ας πούμε, όχι, είναι χειρότερος από τον Κάτσε, γιατί ο Κάνιας μπροστά δεν παίρνει τίποτα από αυτόν. Ψηλά στο κεφάλι δεν παίρνει τίποτα από αυτόν. Πρόσεξε. Πρώτη πάσα καλή δεν έχει. Το έχει κάνει με 2-3. Να ντουμπλάρει πλάι, τα κάνει καλύτερα ο Κάτσε. Πιο δυνατός δεν μου λέει τίποτα. Γενική αντοχή πίσω από τον Κάτσε. Δηλαδή, αν είναι να φάω τον Κάτσε, όπως λες. Πολύ λίγο ραπτό. Ναι. Λοιπόν, και εκτός αυτού, ο Κάτσε, αν θυμηθείς, την τελευταία σεζόν που έπαιξε μία γεμάτη σεζόν, είχε και πολύ καλά χτυπήματα πάνω στην μπάλα. Είχε κάποια φάουλα έξω από την περιοχή ή κάποια σούτ που έπαιξε. Πήγε να το κάνει λίγο, αλλά δεν του βγαίνει, όχι. Εντάξει, όχι, δεν μπορεί να το. Πόσο. Όχι. Πόσο πια. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα για την ομάδα μου. Νομίζω ότι πρέπει να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Στο καλάθι να βάλουμε όσους βαθμούς περισσότερους μπορούμε. Γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη. Και μέσω της Παναγίας να μπορέσουμε να κάνουμε άμυνα, να κάνουμε επίθεση. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Να είσαι καλά. Το ξαναθέλω 3.48. Από την αρχή της χρονιάς, όποιο παιχνίδι πήρε ο ΠΑΟΚ, μας λες ότι είχε μειωμένη απόδοση ο αντίπαλος. Και όποιο παιχνίδι έχασε ήταν άχρηστος. Μας δουλεύεις, λέω 3.48. Κρίνε με, φίλε. Εγώ κρίνομαι με αυτά που λέω. Κρίνε με αυστηρά. Αν κατάλαβες αυτό, κρίνε με αυστηρά για αυτό που λες. Καλημέρα. Αυτά τα παιχνίδια που πήρε ο ΠΑΟΚ με Κέρκυρα και με, πώς το λένε, με Ατρόμητο, ήταν δημοσίων σχέσεων, ειδικά το Ατρόμητου. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις και τέτοια παιχνίδια. Αν σε χαλάει, πρόβλημά σου. Με τέτοια παιχνίδια έπαιρνε πρωτάθλημα το Ολυμπιακός. Εσύ δεν θες να πάρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα. Ναι. Έλα, φλερά, που ακούγομαι. Καλώς τώρα. Ο Ροδίτης είμαι, τι γίνεται. Καλώς το Ροδίτη. Ακούω το σύνορα που λέτε για τον ΠΑΟΚ και για τις τακτικές και για τις εξάρες σήμερα που έριξε την εξάρα μάλλον της Ρεάλ. Ήθελα να πω κάτι άλλο γενικά, επειδή μιλάω για ποδόσφαιρο πιο πολύ, να πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη που έλεγες για τον Καζατζίδη και τα λοιπά. Έχεις ένα δίκιο στο ότι λες, που το κάνεις και με φωνή φυρού καμιά φορά, που λες ότι είναι Χριστιανούπολη. Έχεις ένα δίκιο. Απλά έχω παρατηρήσει κάτι και θα μου πεις και εσύ. Ψεύτο Χριστιανούπολη είναι. Σωστά. Ψεύτο Χριστιανούπολη. Και δεξιό Χριστιανούπολη. Και ψεύτο δεξιό Χριστιανούπολη. Σωστά. Οι κοπέλες, έχω την εντύπωση ότι είναι, έχουν αναπτυχθεί πολύ και έχουν ξεφύγει από αυτό το, δηλαδή, από αυτό το στάδιο. Δηλαδή, αν δουν ότι είσαι από άλλη περιοχή της Ελλάδας, παράδειγμα, εγώ είμαι από τη Ρόδο, ή άμα τους πεις ότι είσαι Αθηναίος και αυτά, τρελαίνονται. Άμα ακούσουν ξενοδοχείο στη Ρόδο και τίποτα τέτοια. Πούλα το παραμύθι και εσύ, ρε φίλε. Τι να πουλήσω παραμύθι, την αλήθεια λέω. Άμα πεις την αλήθεια, δεν επιδείξεις. Όχι, εννοώ ότι δεν είναι παραμύθι αυτό που λέω. Ότι... Με μπερδεύεις, ρε φίλε, εμένα θες να επιδείξεις. Όχι, ρε φίλε.
Με έχει μπερδέψει τώρα. Απλά λέω ότι να σε πάρει, να σε πάρει. Οι κοπέλες θεσσαλονικές εντυπωσιάζονται άμα ο άλλος είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Έχουν χωριατήλα, ναι. Και δεν θέλουν τη χωριατήλα του Παουκτζή από τη Νέα Μουδανιά και από το Πολύγυρο και από, και από το Κιλκής και άδικο αυτά. Έχουνε. Όχι, τις καταλαβαίνω απόλυτα. Και ίσα ίσα ελπίζω εντός αγωγικών το λέω αυτό να αρπάξουν και τους άντρες από τα αμέζεα, ξέρω εγώ, να τους παρασύρουν να εκμοντερνιστούν λίγο, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή, δηλαδή με το Στέλιο και ο Στέλιος και ο Στέλιος έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή έχουν μείνει 70 χρόνια πίσω. Αυτό ήθελα να πω. Σε καμιά πόλη της Ελλάδος δεν θα ακούσεις τόσο Καζαντζίδη. Καθόλου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Ήθελα να πω κιόλας, αν σε καλέσω και στη Ρόδο να κατέβεις όποτε θες. Έχω φίλους στη Ρόδο. Να κατέβεις, να σε φιλοξενήσουμε κιόλας. Που έχουμε γνωστούς, θέλω να πω. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό νησί που μου αρέσει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Είναι φοβερό νησί, έχει πήγα τα πάντα. Θάσο, πήγα Σαμοθράκη. Πήγα Λίμνο, ναι. Πήγα Κο, πήγα, πες το άλλο, αυτό με τα ηφαίστεια. Σαντορίνη. Βρωμοσαντορίνη. Α, Σαντορίνη είναι χώμα, δεν έχει τίποτα. Μια ιδία η Σαντορίνη, μια ιδία. Η Ρόδος έχει πράσινο θάλασσα. Πουλάνε ντεμέκτε και καλά το ηφαίστειο τρίχες. Και ένα βρώμο ηλιοβασίλεμα της πλάκας που άμα κατέβεις, που κατεβαίνω εγώ δύο φορές την εβδομάδα και κάνω τζόκινγκ στην παραλία Θεσσαλονίκης, ναι. Άμα γύρει ο ήλιος πίσω από τον Όλυμπο, δεν υπάρχει μαγευτικότερο ηλιοβασίλεμα από αυτό. Σωστά. Άδεν ξέρω να το πουλήσουνε. Περιμένουνε και αυτό να το πουλήσει ο Μπουτάρης. Δεν ξέρω να πουλήσουνε. Μια σκέψη για τη Θάσο, ισχύει για τον Γρηγόρη ότι πάει και κάνει τζάμπα διακοπές εκεί? Α, δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω. Το έχεις πει μια φορά ότι τον φιλοξενούνε. Εντάξει, ο Γρηγόρης είναι Σεραφίνο. Σεραφίνο. Έλα και εσύ να σε. Καλό είναι να έχεις φίλους. Γιατί, να σου πω κάτι. Όχι, καλό είναι. Ναι. Το να σε αγαπάνε και να σε φιλοξενούν δεν είναι κακό πράγμα. Όχι. Δεν είναι μεμπτό. Ίσα-ίσα. Όχι. Τώρα δηλαδή εσύ αν με φιλοξενείς εμένα να πει ο κόκκινος κουφάλα κούτρα, θα το πει, καλά θα κάνει. Θα το πει, ναι, γιατί το έχεις πει απλά, και εσύ. Απλά τι γίνεται. Ναι. Όταν με φιλοξενήσεις εσύ ας πούμε για παράδειγμα, εγώ σαν σωστός χριστιανός πρέπει να ανταποδώσω τη φιλοξενία. Αν δηλαδή η φιλοξενία είναι μόνο από τη μια πλευρά, εκεί αρχίζει το έργο να γίνεται, ξέρω εγώ, να μην υπάρχει ζυγαριά. Αυτό είναι το μεμπτό. Σωστό. Δεν κακό να. Θα περάσουμε και από Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε από Μετρόπολη. Να περάσετε. Με τον Αλέξανδρο που μας ακούει τώρα από το Ηράκλειο. Έχει περάσει πολλοί κόσμος και περνάει καθημερινά. Και μας βλέπει και τους βλέπουμε και μιλάμε. Η επαφή θέλω να είναι περισσότερο προσωπική παρά μέσα από το Facebook. Είναι ό,τι καλύτερο. Τα λέμε, Ροδίτη. Για καλά. Γεια σου, Ραπ. Γεια το καταπληκτικότερο νησί. Η Ρόδος. Για μένα. Τρεις φορές πήγα, μαγεύτηκα και τις τρεις. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. 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 Μετά τη Ρόδο, το τζάμπο. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ θέλω το Γενάρη, το Λάμπρου. Ποιο Λάμπρου? Του Πανιωνίου. Πανιωνίου. Δικός μας δεν είναι. Ναι. Πού θα τον βάλεις? Στο τζάλμα? Θα τον βάλω να παίζει στο τζάλμα, ναι. Γουστάρω πιτσιρίκια. Και έχεις δίκιο, μόνο ένα δίκιο σου δίνω, ότι επειδή μεν γυρίσαν Βεϊρίνια και ο Μακ, okay, μπορεί τα αφεντικά να γουστάρουν τα ονόματα, αλλά να παίρνουν και τίποτα καλύτερα ονόματα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Όπως σου είχα πει το καλοκαίρι, θέλω το Σαμπράνο. Και έβγε, τους τον πήρανε. Ναι. Και βέβαια. Προπονητή έχουμε, σε πληροφορώ. Άσχετα δεν το γουστάρεις. Δεν ξέρω αν το γουστάρεις. Όχι, δεν έχω κακή άποψη, ούτε καλή. Ξέρεις για ποιον λέω. Για τον Άγγελο? Όχι, καμία σχέση. Για τον Δόνη? Ούτε. Για τον Καρσία? Ναι. Α. Αυτός θα κάνει την τούμπα, ίσως να τη θυμηθούμε την παλιά τούμπα. Λοιπόν, να του δώσω μια συμβουλή. Εμένα? Όχι. Α. Τον Καρσία, που είναι και μικρότερος. Ναι. Είναι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Είναι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι τον γουστάρουνε, τον αγαπάνε. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, για συσπήρωση το λέω. Ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι προπονητές στην Ευρώπη? Πού? Στην Ευρώπη. Ποιοι είναι οι καλύτεροι προπονητές? Στην ΚΑΠΑ 20. Όχι. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Για μένα αυτή τη στιγμή, εγώ αν ήμουν ας πούμε προπονητής και ήθελα να δω ένα προπονητή, θα πήγαινα να δω δύο προπονητές. Ναι.
τον Γκουαρδιόλα οπωσδήποτε. Ωραίος. Και τον Κόντε από την άλλη μεριά. Μπράβο. Από τη στιγμή που μπορούμε να του έχουμε αυτού, α πάρουμε τον Γκαρσία. Α, όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Α, δεν το πα εκεί. Okay. Άλλο λέω. Να πάει ο Γκαρσία με έξοδα του ΠΑΟΚ, αν θέλει να επενδύσει ο ΠΑΟΚ στον Γκαρσία. Α, να πάει 10 μέρες στον ένα, 10 στον άλλον, να σημειώσει, να ανταλλάξει απόψεις, να δει τακτικές. Είναι καλός δέκτης. Είναι καλός δέκτης. Δεν το έχει το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είναι, δεν έχει σχέση αυτό, σαν παίκτη. Δηλαδή, όχι, ο ναι, Κασίγιας αλλά... τώρα δηλαδή, ο Κασίγιας δηλαδή με άλλα λόγια, τώρα που θα φύγει από τη Ρεάλ ο τερματοφύλακας, πρέπει να πάρει ας πούμε προπονητής και να διαπρέψει. Δεν είναι έτσι. Όχι, το λέμε, είναι καλός δέκτης ο Γκαρσία. Και ο Γκουαρδιόλ έτσι έγινε όμως, μην το ξεχνάς. Δεν αμφιβάλλω. Έχει το ταλέντο, το ξέρουμε ότι το έχει. Ξέρει από τακτική, ξέρει από ψυχολογία. Ξέρει να βάλει σε τάξη 20 άτομα. Εγώ, άφησε με. Άλλο το χορτάρι. Έτσι όπως το λέει. Εγώ, φίλε μου, δεν μπορώ να βάλω τάξη το παντελόνι μου. Ναι, σωστό. Δεν μπορώ να γίνω προπονητής. Δεν μπορώ να πειθαρχήσω το σκύλο μου, τη χελώνα μου. Δεν μπορώ να γίνω προπονητής. Άσχετα τι βλέπω και τι ξέρω και τι μαθαίνω και τι κατέχω. Αλλά προπονητής δεν μπορώ να γίνω. Μόνο τον εαυτό μου μπορώ να πειθαρχήσω και εκείνο μετά τα 45 μου. Δεν μπορώ. Επειδή συμφωνούμε, είναι παράλογο να γίνει αυτό. Δεν είναι παράλογο, αλλά και αν θέλει ο ΠΑΟΚ να επενδύσει σε έναν προπονητή, θα πρέπει να τον σπουδάσει τον προπονητή. Κοίταξε, όχι επειδή τον αγαπάει ο λαός να τον κάνουμε προπονητή. Ναι, κοίταξε, και ξέρεις τι μπορεί να πάθει ο Γκαρσία σαν προπονητής. Μπορεί να απομυθοποιηθεί. Ναι, είναι πολύ δίκοπο μαχαίρι. Είναι και δίκοπο μαχαίρι. Και πια κόβει περισσότερο, εντάξει. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι ότι από τη στιγμή που έδωσε στον Ρήμι την ευκαιρία και απέδωσε. Για μένα απέδωσε και απέδωσε και ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, επιθετικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν είμαι κατά. Δώσε και ευκαιρία σε αυτό να είναι. Και αν θες να τον κάνεις λίγο καλύτερα από τον Ήβιτς που τον τράβηξε κατευθείαν και του πες έλα εδώ στα βαθιά, δώσου το σωσίβιο και να κάνει αυτό που λες. Συνέδρια κάνουμε, ποδοσφαίρου, διοργανώνουμε διάφορα εκτός από ποδόσφαιρο που παίζουμε. Δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ παραρτήματα έχει. Τώρα. Ναι. Έχει Ατρόμητο, Πανιόνιο. Μπράβο. Έχουμε διάφορα. Ας το στείλει προπονητή στο Πανιόνιο, ας το στείλει στα Γιάννενα, ας το στείλει στην Κέρκυρα, ας το στείλει στο Γενιακό. Να δούμε 2-3 χρόνια. Να ψηθεί οπωσδήποτε. Ναι. Να τον ψήσουμε. Είναι κακό. Πρόβλημα. Είναι κακό. Όποτε ο Κυράστας ο συγχωρεμένος. Ραπτό. Ο Κυράστας ο συγχωρεμένος. Ναι. Δούλεψε Β' Εθνική με το Τσουβάλι. Αγροτικό. Ναι, έκανε αγροτικό. Σωστό. Εθνικούς, Πανιόνιους, Β' Εθνικές και έτσι. Δεν πήγε δηλαδή να τον πει ο Βαρδινογιάννης, έλα πάρ τον Παναθηναϊκό. Δεν διαφωνώ. Εκεί έχω τη διαφωνία. Ναι. Αλλά όποτε και να έρθει, να ξέρεις, θα γίνει συσπήρωση στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Εσείς πάντα περιμένετε έναν άνθρωπο για να σας συσπηρώσει. Είστε πρόβατα. Θέλατε ένα Ζαγοράκι να συσπηρωθείτε. Θέλατε έναν Αναστασιάδη να οργανωθείτε. Θέλατε έναν πρωθυπουργό να ενωθείτε. Θέλατε έναν Γκαρσία πάλι να συσπηρωθείτε. Ναι, ναι, είμαι ένας παλιός παοκτζής. Όπως με ο Μανάβης με έβαλε στη σειρά και έγινα τότε ο παδός που τρέμανε. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει και αυτός τουλάχιστον παιχτικά. Και να συσπηρώσει το κομμάτι γιατί είναι και λίγο φλόρι πλέον. Ναι, ξεχνάς κάτι όμως. Τι? Τότε ο ΠΑΟΚ ήταν το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα στην Βέβαια. Ελλάδα, μη σου πω στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί, γιατί τότε, πουλάκι μου, δεν είχε δεξιούς, αριστερούς, χρυσαυγίτες, κομμουνιστές, Νεάπολοι, Σικές, Βόρειοι, Νότιοι. Ρε, η ελληνική έχουμε, τα ξέρω. Υπήρχε μια μαζική... μεμονωμένη ήτανε, πώς να το πω υπήρχε μία φωνή τώρα γίνανε οι παοξίδες δεξιοί χρυσαυγίτες αριστεροί μαύροι κογκολέζοι αλβανοί χαρμάνοι τη Βλαμάρας γίνανε και επιστήμονες και σχολιάζουνε τότε δεν σχολιάζες μόνο φώναζες μόνο έδερνες ξέρω επόμενη γραμμή πώς θα γίνει για καλημέρα ναι χαίρετε καλώς τον εγώ τι μας έλεγε ο Χωριαταράς ο Ρόδιος. Ο Ρόδιος. Ότι πήγαινε ο Ροδίτης. Ναι. Ήθελε να μετατάξει πολιτισμό στους Θεσσαλονικείς. Ξέρω εγώ ποιο πολιτισμένοι δεν είναι εκεί στη Ρόδο. Από εμάς. Χωρίς τι έχει. Ποιο πολιτισμένοι. Όσο ωραίο νησί είναι η Ρόδος, άλλο τόσο πολιτισμό έχει. Το πιο άσχημο νησί της Ελλάδος η Ρόδος είναι. Γιατί είναι άσχημο. Θα συγκρίνεις. Αν είναι δυνατόν. Γιατί είναι άσχημο νησί. Είναι Σαντορίνη και Χαλκιδική και οποιοδήποτε άλλο νησί με τη Ρόδο. Δεν υπάρχει πιο άσχημο νησί. Αν αξίζει κάτι, η Ρόδο είναι
Λίγο η παλιά πόλη εκεί πέρα. Για χειμώνα θα μ' άρεσε Ρόδρα, μένω παρά για καβατιέρα. Ναι. Εσένα ποιο νησί σ' αρέσει? Ποιο? Εσένα λέω, ποιο νησί σ' αρέσει? Σαντορίνη. Σαντορίνη, ε. Τι σ' αρέσει στη Σαντορίνη? Ε. Λέω, στη Σαντορίνη τι είναι αυτό που σ' αρέσει? Αυτό που δεν αρέσει εσένα, ραπ. Ναι, πες μου τι σ' αρέσει για να το... Αυτό το ηλιοβασίλεμα που δεν το κατάλαβες εσύ. Το ηλιοβασίλεμα. Έρχονται από την Ιαπωνία να το... Το ηλιοβασίλεμα δηλαδή της, πώς το λέω το νησί, της θύρας, της Σαντορίνης, είναι ορότερο από της Θεσσαλονίκης. Ακούστηκες. Οι παραλίες δηλαδή, τα ποδάρια σου που γίνονται, πρέπει να βάλεις πέδιλα για να μην ματώσουν τα ποδάρια σου εκεί με τις πράσινες, τις κίτρινες, τις κόκκινες και τις μπλε παραλίες. Ήδρωσες να βρεις ένα δέντρο να κάνεις να παίξεις ένα τάβλι. Έχει. Δεν έχει. Άκουμε κάτι, από την Ιαπωνία έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες, μάλλον χιλιάδες Ιάπωνες για να πάρουν αυτό το ηλιοβασίλεμα και στα φιλοδοξία. Και άμα είναι φελοί οι Ιάπωνες και τους παραμύθιασαν οι Σαντορινέοι, μαγιά των Σαντορινέων. Εσύ δεν έχεις άποψη επειδή πάνε οι Ιάπωνες? Οι Ιάπωνες πηγαίνανε και πέφτανε με τα αεροπλάνα στα πλοία των αντιπάλων. Τι πάει να πει αυτό, ότι είχε μυαλό οι Ιάπωνες? Κάνε ένα γκάλο για να δεις ποιο είναι το πιο όμορφο και το πιο άσχημο νησί στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς. 49 χρονών άνθρωπος είμαι εγώ και εσύ άλλα τόσα. Πρέπει να κάνω γκάλοπ και να μπω στο Google για να μου πούν ποιο είναι το ωραιότερο νησί. Εγώ δεν έχω άποψη. Και εγώ έχω άποψη. Η Ρόδος είναι το πιο άσχημο και η Σαντορίνη πιθανόν το πιο όμορφο. Και είναι το πιο όμορφο. Τι να σε και πω, ρε φίλε. Και άλλα όμορφα. Τι να σε πω, δηλαδή μαζί διακοπές δεν πιστεύω να πηγαίναμε ποτέ μαζί. Έτσι να μιλήσω. Επίσης για Καντορί. Το παρακάναμε, ρε παιδιά, από Καντορί. Δηλαδή, συγγνώμη. Στο Google λέει ο Χιλετίδης, μέσα στα 10 καλύτερα νησιά είναι η Σαντορίνη. Εμένα να με πληρώνεις 10 μέρες στη Σαντορίνη, δεν πάω. 40 μέρες. Εσύ πάνε στη Σαντορίνη να κάτσεις κάτω από δέντρο. Να κάνεις μπάνιο σε ωραία παραλία, ναι. Στη Μύκονο έχει κάτι παραλίες, κάτι σεξ εκεί. Δεν έχει. Λοιπόν, α, πάμε για ποδοσφαιρικό τίποτα. Πάμε. Λοιπόν, τον Καντουρί, γιατί το φάγατε τον άνθρωπο? Τον φάγανε. Έχει προσόντα απίστευτα. Α, επίσης, και θύμισε τον κόσμο, ο οποίος βαρύ ήταν τιμωρημένος. Ναι, ναι, ο Καντουρί τι έχει? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει τέτοια σώματα. Έχει πολύ μεγάλο ύψος, πάνω από 1,85, στο 1,85 πρέπει να είναι, και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Εχτες, στο μάτς εχτες. Αυτό δεν το έχει πει ποτέ και κάνει πώς πρέπει να ξέρει μπάλα. Αυτό το συνδυασμό δεν το βρίσκει εύκολα σε ελληνικά γήπεδα, τόσο μεγάλη ταχύτητα. Πόσα μάτς έχει παίξει ο Ελ Καντουρί φέτος? Ορίστε. Πόσα μάτς έπαιξε φέτος ο Ελ Καντουρί? Θα σου πω για το χθεσινό μάτς που το φάγατε. Ναι, το φάγαμε εμείς. Ο Ελ Καντουρί ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα. Και έτρεχε συνεχώς και μία την μπάλα. Το πρόβλημα του Ελ Καντουρί ήταν σφασμένο να τα χάνε. Άλλο αυτό. Ήταν όμως παντού μέσα. Όχι ανύπαρκτος που δεν είπε χθες. Επίσης. Το πρόβλημα του Ελκαντουρί είναι ότι δεν προσαρμοστεί πάρα πολύ Λουτσέσκου. Δεν το βάζει σωστή θέση. Πού να πάει το βάλει? Άκου τώρα ποιο είναι η θέση του Ελκαντουρί. Η θέση του Ελκαντουρί είναι ή οχτάρι καθαρό, καθόλου δεκάρι, καθόλου οργανωτής. Ή θα σου πω ποια είναι η δεύτερη θέση και θα το θυμηθείς και αυτό. Ή δεύτερο κεντρικό. Άσχετα που τα χάνει. Ξέρει να βάζει γκολ. Είναι το φεγγάρι τέτοιο. Μάλιστα. Άρα λες εσύ, άρα λες. Ότι θα δούμε άλλο Ελ Καντουρί από εδώ και πέρα. Πρέπει και να βοηθήσει ο Λουτσέσκο όμως που δεν το ξοβεί καλά. Επίσης, όταν παίζει Μαουρίτσιο με Ελ Καντουρί, αλλάζει ο παίκτης. Είναι άλλος παίκτης. Θα το δεις με το Μαουρίτσιο, είναι το μόνο παίκτη που μπορεί να συνδυαστεί. Άρα λες το δεύτερο, με άλλο χαφ το Μαουρίτσιο, θα είναι και άλλος ο Ελ Καντουρί. Αυτό λες. Ναι. Θα δούμε. Φιλιά, τα λέμε. Καλό βράδυ. Άρα λες δύο πράγματα. Είναι ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Τα καταγράφω, τα βάζω στην άκρη και περιμένω να δούμε τι θα γίνει, γιατί το ποδόσφαιρο κάθε μέρα μπορεί να μας αλλάξει την άποψη. Καλημέρα. Κώστα μου, καλησπέρα. Μάλιστα. Σου έχω πει αυτή η ομάδα δε ρολάρι. Ναι. Είναι μια ιδέα. Ναι. Εσύ γιατί λες ότι θα πάρει πρωτάθλημα? Γιατί παίζεται το ποδόσφαιρο και εντός και εκτός. Ακώστα μου, δεν τα φέρνει η ομάδα. Είναι χάλια. Όλες οι ομάδες είναι χάλια.
Αυτό εγώ το πρωτάθλημα δεν το θέλω. Έτσι δεν το θέλω. Είναι αηδία. Εντάξει, όταν το πάρεις, μην πας στο Λευκό Πύργο. Δεν θα πάω. Να μην πας. Έτσι, μπράβο. Να πάνε τα χάπατα. Τα χάματα. Έφυγες, επόμενος. Για όλες τις ομάδες το έχεις πει, επιμένω 3-48. Ο Πετράκης, ο Χάβος, ο Ατρόμητος, η Κέρκυρα και ο Παντελίδης, ο Τενές, για όλους μας έχεις ότι παίξαν με μειωμένη. Για τον Παντελίδη δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Κάνεις μεγάλο λάθος. Ίσα ίσα ο Παντελίδης σε έπαιξε πάρα πολύ καλά την άμυνα και την πάτησε από το μεσαίο σου παίκτη. Ήτανε διαβασμένος και την πάτησε. Ήτανε πολύ καλό το χαφ σου εκεί την ημέρα που τραυματίστηκε. Τον είχε κάνει πολύ ωραία μαρκαρίσματα τον ΠΑΟΚ ο Παντελίδης. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Οκ. Και η Λεβαδιά σε έπαιξε στα ίσια και ο Απόλλωνας σε έπαιξε στα ίσια. Οι άλλες ήταν κότες. Άιντε μπράβο. Επόμενη γραμμή. Έλα Ραφ, καλημέρα. Όταν έπαιζε Κέρκυρα ο Ολυμπιακός 0-3-0-4 τα λέγαμε. Όταν παίζει πάω Κέρκυρα, πέρσι πάω Πανιόνιος, δεν θα τα λέμε. Όχι, θα τα λέμε για όλους. Πάμε παρακάτω, λέ. Έλα, Ραβ, καλημέρα. Καλώς τον. Να τα λέμε για όλους και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Όπως μπορούμε. Δεν μπορεί να έπαιζε ο Μπίζες Βαρχθές, ήταν τιμωρημένος. Πρώτο δεδομένο. Ναι. Μα δεν μιλάμε, γενικά μιλάμε, ρε φίλε. Τρεις μήνες είναι αυτό το πράγμα. Μα ο άλλος που είπε προχθές. Α, εντάξει, πάμε. Δεν έπαιζε ο Μπίζες Βαρχθές. Πάμε τώρα, σε παρακαλώ. Εσύ που δεν είσαι επαγγελματίας αθλητής και έχεις χάσει 7 κιλά μόνος. Χωρίς διαιτολό. Ο άλλος επαγγελματίας μου έχει έρθει σαν το τσουρέκι του Τερκενλή και έχει γίνει σαν το πιτόγυρο του Γιώτη. Ναι. Και το φταίνει διατροφολόγοι. Ναι, και αυτό δεν είναι. Συγγνώμη. Αυτό. Ποδοσφαιρικά θα κάψω εγώ 50 μάτς για να μου παίξει 5 μάτς ο Μπίσεσβαρ με 3 χαφ για να μην τρέξει 20 μέτρα για να μου βγάλει δύο κάθετες. Άμα θες ποιότητα στο δεκάρι. Τελείωμα καλό και πασές παρεβάλλε, θα πρέπει την ποιότητά του με την αργότητά του να βρεις έναν τρόπο. Αλλιώς θα παίξεις με τον Ελκαντουρί 10 μάτς για τον περιμένεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Μπίζεσβαρ, εγώ είμαι υπέρ των αθλητών. Κουβάς είναι. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ πέρυσι να παίξω 50 μάτς και για να μου παίξει 5 μάτς ο Μπίζεσβαρ στα 45. Να σέρνεται και για να μου παίξει τα 5 στο ΠΑΟΚ υπέρβαρος να κάω 3 χαφ για να μπει. Ποιος αφιβάλλει γι' αυτό. Πήρες λοιπόν δεκάρι. Πήρα καλύτερο αθλητή από τον Μπίσεσβαρ. Ναι, και τι έκανε. Και αν θέλω να. Δεν έχει τελειώσει η χρονιά, περίμενε. Τον άλλο το περίμενε. Τι να περιμένω, ρε φίλε. Πόσο να περιμένω. Περιμένω 100 μέρες. Η σεζόν είναι άλλες 200. Πόσο να περιμένω. Πληροφορώ πέρυσι τέτοια εποχή ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Δεν μπορούσε να πάρει τον κόλλο του από το κέντρο. Ναι. Για να μου παίξει 4 μάτς τον Απρίλιο και τον Μάιο. Άρα περιμένω εγώ τον Απρίλιο και τον Μάιο να παίξω Ελκαντουρί. Εντάξει, ωραία. Δεν μπορώ όμως να έχω τον άλλον που είναι σαν τον πιτόγυρο του Γιώτη, σαν τα τσουρέκια του Τερκελή έχει γίνει. Έχει πρεστεί από την μπάκα και από τον κόλο να μου κάνει να αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι τι κάνει. Τι κάνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει τεχνικό διευθυντή και να ανοίξει τα στραβά του. Ναι. Και να πάρει κανένα παίχτη να εξάρει πρώτα απ' όλα. Και δεν έχει εξάρει, εννοείται. Χωρίς εξάρεις. Δεν μπορώ τώρα. Ναι. Δεν μπορώ τώρα το ότι δεν κάνουν επιλογές για μεγαλύτερο επίπεδο. Να θέλω το Μιλκομπούκαλο τώρα το πίστευα να το κάνω μπαλαδόρο. Που έχει ένα κόλλο σαν το δικό μου να πούμε. Τα μπούτια δεν χωράνε στην οθόνη όταν εστιάζει. Και τον είδα και με την ΑΕΚ που μπήκε τι έκανε. Έλα μην τρελαθούμε τώρα. Εσύ που είσαι δημοσιογράφος έχεις 7 κιλά. Αυτός έχει έρθει εδώ πέρα και είναι πατσοκυλιάς ένα χρόνο τώρα. Φταίνει διατροφολόγοι. Έλα μην τρελαθούμε τώρα. Σωστό. Έφυγες. Χαιρετώ. Σωστό. Σου λέει εσύ πώς τα έχασες τα 7 κιλά. Κάτι έκανες. Όντως. Κατέβασα τα 5 χιλιόμετρα 2,5 λεπτά. Το χιλιάρι το κατέβασα 25 δευτερόλεπτα. Έχει δίκιο. Είμαι γέρος. Και τρέχω για πάρτι μου. Έχει δίκιο. Τι να πω εγώ. Αλλά και από την άλλη μεριά, αν έχεις ένα παίκτη ποιότητος, πρέπει και εσύ να βρεις μια άκρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλώς τον. Πες στον προηγούμενο τον φίλο, ναι, ότι ο Πατσοκυλιάς του πήρε το κύπελο πέρσι. Ναι, το πήρε, ναι. Άστον τώρα να λέει. Το πήρε, ναι, ναι, το πήρε. Λεπτό,
Για ένα 20 λεπτό είναι μια χαρά. Απέναντι σε κλειστή άμυνα. Συμφωνείς? Συμφωνώ, αλλά εκεί έκανε ο Ίβιτς μαγικά με τρία χαφ, με εξτρεμοδεκάρι τον Μπίσεσβαρ, με κυκλικές κινήσεις του Φόρεξ από την περιοχή, χιαστό Τζάλμα μέσα, δεύτερο Μπίσεσβαρ Φόρ, χαμάλισε ο Σάκοφ και ο Τζίμιροτ. Κάνε ωραία πράγματα ο Ίβιτς σε εκείνο το άθλιο παιχνίδι. Εντάξει, συμφωνώ. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ δυνατός. Νιώθω πάρα πολύ δυνατός μετά το χθεσινό σφύριγμα, δηλαδή πανηγύριζα όταν μου έδωσε αυτό το πέναλτι. Πήρες ένα μήνυμα. Πλέον είμαι δυνατός, δεν φοβάμαι κανέναν. Και άσε να λένε, άσε να κρινιάζουν να πούμε εκεί κάτω. Εγώ τουλάχιστον δεν πήρα πέναλτι έξω από την περιοχή. Ούτε να πούμε έκανα βουτιές στις πισίνες. Τα κλάματα των αλωνών δεν με απασχολούν. Ας παίρναν την ΕΠΟ αυτή. Όπως την πήρε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια, ας την έπαιρνε η ΑΕΚ. Τζάμπα, πώς θα γίνει? Λοιπόν, κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω και με στεναχώρησες, για τον Βαρέλα λίγο να πούμε. Ναι. Πιστεύω ότι είναι φιλότιμος, βοηθάει και αυτά όσο μπορεί. Δηλαδή δεν ξέρω... Ναι, είναι από πέρσι πιο καλός. Είναι αργός, συμφωνώ. Είναι αργός, είναι πιο καλός από πέρσι. Αλλά ήθελα να αναδείξω ένα γεγονός. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ κοντραρίζονται για το πρωτάθλημα. Η τριάδα των χαφ της ΑΕΚ κάνει λιγότερο από όσο κάνει ο Βαρέλα. Η τριάδα των χαφ της ΑΕΚ κάνει λιγότερο από όσο κάνει ο Λέοβατς. Αυτά δεν πρέπει να τα παραμερίζουμε. Φυσικά τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα. Αλλά δεν πρέπει να μάθει και ο κύριος Σαββίδης ότι πληρώνει και αυτό που παρουσιάζει η ομάδα του δεν είναι ανάλογο με τα χρήματα που δίνει. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό λέμε. Πάρε λίγο και ένα φίλο μου να σε πει λίγο τη γνώμη του για ένα παίκτη. Ευχαριστώ. Γεια φέρτον. Έλα ραπ. Καλώς τον. Για τον Ερκαντουρί λίγο θέλω να μιλήσουμε. Γιατί ραπ τρελαίνομαι που ακούω για μπίζεσβαρ και αυτά. Ο Ερκαντουρί ξέρει 100 κιλά μπάλα. Αυτά εδώ πέρα που κάνει ο Ερκαντουρί στο γήπεδο που τα βλέπει μόνο προπονητής και αυτός που ξέρει από μπάλα. Δεν τα κάνει ποτέ ο Μπίσεσβαρ. Η ευκαιρία που έχασε προχθές ο Ελκαντουρί είναι επειδή πάτησε περιοχή. Θα έβλεπες ποτέ τον Μπίσεσβαρ εκεί πέρα? Ανάλογα τι μέτρα έπαιρνε. Θα τον έβλεπες τον Μπίσεσβαρ για 15 λεπτά. Ο Ελκαντουρί το κάνει 75-80 λεπτά αυτό το πράγμα. Έτσι. Οι υπεραριθμίες που κάνεις στα δεξιά με τον Τζάλμα, με τον Μακ, αυτά εδώ πέρα που βγαίνουν τα τρίγωνα, αυτά στα πλάγια. Γιατί παίζει τα πλάγια αυτό τόσο πολύ. Δεν θα τα έβλεπες ποτέ γιατί είναι ο Ελκαντουρί εκεί πέρα και τρέχει, κάνει τις υπεραριθμίες. Τέλος πάντων, θα δείξει αυτός ο παίκτης σίγουρα, να το ξέρει στο μέλλον. Είναι αυτός και ο Μαουρίσιο είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος. Και ένα ακόμα, για να πάρεις πρωτάθλημα φέτος, μια μεταγραφή πρέπει να κάνεις. Μια μεταγραφή. Δώσε εκεί πέρα τον Τζίμι Ροτ, όσο θα σε δω στην Γερμανία κάπου. Και τι να πάρει? Και πάρε ένα Μπαμπαντούμπα Ντιόπ. Ένα τέτοιο μαύρο. Μπαμπαντούμπα Ντιόπ. Ωραίο. Ένα χάφαρο, πολυεργαλείο. Ένα μαύρο. Κατάλαβες. Τρέξε μαύρο γιατί θα πεινάσεις. Ναι. Με Μαουρίσιο και Ελκαντουρί και θα είναι η ομάδα. Σωστό, τέλεια. Σωστό. Μ' αρέσει η προσέγγιση σου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έφυγες, φιλιά. Πάμε σε διάλειμμα. Παίρνουμε γραμμές για άλλο ένα μισάωρο. Πολλά μηνύματα για τα νησιά. Τη Σαντορίνη και Μύκονο. Στο χορίγι, έλα να δεις, λέει ηλιο Βασίλεμα. Γεια σου, ρε ραπ. Αποχιονισμένη στο Χόλμη. Σύνδεσμος φίλων Ραπτόπουλου στο Χόλμη από το χορίγι του Κιλκής. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλά, λαλά, λαλαλά λαλά. Λα.
Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ιδανικότερη εντεκάδα για τον ΠΑΟΚ με ζητάει αυτός. Κοίταξε να δεις, φίλε. Εγώ θα έβαζα τον Κρέσπο αριστερό μπακ, το Βαρέλα, τον Ζαμοράνο, πως Ζαμπράνο, πως τελάνε, και το Μάτος τετράδα με το Ρέι τερματοφύλακα. Ο Τζίμιρο δεν βγαίνει από αυτή την ομάδα. Γίνεται καλά και ο Αμαουαρίτσιο. Ωραία. Από εκεί και πέρα ο Πρίγιοβιτς είναι φορ, δεν βγαίνει, δεν αλλάζει, δεν έχει κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Τώρα. Όλο το σκηνικό είναι οι τρεις πίσω από τον Πρίγιοβιτς. Όλη η δουλειά, όλος ο καρκίνος είναι εκεί πίσω, εκείνη η τριάδα. Όλος ο μπελάς είναι εκείνος. Για μένα, ο Πέλκας δεν πρέπει να βγει πίσω από τον Πρίγιοβιτς. Δεν πρέπει να βγει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ο Μακ με τον Βιερίνια είναι οι μεταγραφές σου. Ποιο να βάλω. Έβαλα τον Τζάλμα. Εντάξει, έρχεται πίσω, θα μαρκάρει, θα κάνει, θα ράνει. Ποιο να βάλω, το Λιμιό, ποιο να βάλω δεκάρι, το Μπίζεσβαρ. Μπελάς μεγάλος είναι. Απλά εκεί την τρύπα αριστερά θα την έκλεινα με τον Κρέσπο. Αν του έλεγα Κρέσπο, είσαι ο σνάουτσερ της αριστερής πλευράς. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ανεβαίνεις, δεν απευροκοπείς, θα βγαίνει ο Μάτος από εκεί πιο πολύ. Θα έχει το, αντί να παίζει ο Τσίμηρο τα αριστερά, εσωτερικός θα παίζει να είναι χαμάλης του Μάτος από εκείνη τη μεριά. Τον Μπελά το μεγάλο τον έχει στις τρεις αυτές θέσεις. Θα ανέβει ο Βιερίνια ο Μακ. Θα ανέβει ο Ελκαντουρί. Αυτοί οι τρεις είναι. Όλο το πρωτάθλημα είναι αυτοί οι τρεις. Τι απόδοση θα πάρουν αυτοί οι τρεις. Μακ, Βιερίνια και Ελκαντουρί. Και οι τρεις είναι στο 4. Αν πας στο 7, εγώ σου λέω πάω στο 10. Πήρε το πρωτάθλημα. Για μένα. Αν πάνε αυτοί από το 4 στο 7, δηλαδή ανέβει ο Βιερίνια. Λίγο. Αν ανέβει λίγο ο Μακ και λίγο παραπάνω ο Ελκαντουρί, είσαι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, σαν το ηλιοβασίλεμα εδώ στον Ενδροπόταμο, στην ταράτσα του βασιλιά Βαλάντη, δεν θα δεις. Απλώνουμε και τα στρώματα πάνω το καλοκαίρι, πισίνα λέει το κάνουμε. Βέβαια. Άμα περνά καλά εκεί, άκου λέει. Λοιπόν. Την Πέμπτη ο Λάσκαρης όντως πηγαίνει στον ανακριτή για την υπόθεση με το χρυσό. Βραχιόλι μου θυμίζει. Τρουμπου 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 τρουμπου. Τα βραχιόλια της βροντούν. Τα πιο ωραία νησιά είναι στο Ιόνιο. Ήταν ανόητος λέει ο Ιωνάσης που πήγε και πήρε το Σκορπιό. Βέβαια. Ωραίος. Σωστός. Σωστός ο γιατρός. Λοιπόν. Πάμε κόσμο. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Κώστας από Γιάννενα, παδός του ΠΑΣ. Γεια σου ρε Ράπτη, κανείς. Καλώς τώρα. Πρώτη φορά παίρνω. Τι λέει εκεί τώρα εδώ το απειο Ανίνων.
Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσω την κουβέντα την αθλητική, να σου πω ότι σε γουστάρω γιατί δεν έχεις γυρδάρχη και λες την άποψή σου για οτιδήποτε και για οποιονδήποτε, ακόμα και αν έχει να κάνει με την ομάδα σου και ενοχλεί κάποιους. Και γι' αυτό σε γουστάρω πολύ. Εγώ θέλω να πω κάτι για την ομάδα μου, για τον ΠΑΣ. Σαν πολύ βρώμησε λίγο φέτος ο ΠΑΣ. Λίγο. Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς, ο Βελίδης μετά την επιστροφή του από τον ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, το παλικάρι δεν είναι στην ίδια φυσική κατάσταση όπως ήταν όταν πρώτο ήταν στον ΠΑΣ. Ο Βελίδης έχει ένα κορμί το οποίο είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι ένα γεροδεμένο παιδί, χωματάνθρωπος, πολύ δυνατό παιδί. Είναι για το MMA. Πολύ δυνατό παιδί. Ο Βελίδης όμως χρειάζεται για να έρθει σε εκρηκτικότητα, ελαστικότητα κτλ. Μια πολύ εξειδικευμένη προπόνηση. Τώρα στον ΠΑΣ για να την κάνει. Μόνος του την κάνει. Είναι τόσο επαγγελματίας. Είναι ένα παιδί με βαργή κόκαλο, πολύ δυνατά χέρια, πολύ δυνατή λαβή, που θέλει πολύ μεγάλη προπόνηση στην εκρηκτικότητα, την ελαστικότητα κτλ. Δεν έχει, δηλαδή είναι ένα κορμί που θέλει διπλάσια δουλειά από ένα άλλο για να έρθει σε εκρηκτικότητα και ελαστικότητα και αλτικότητα. Αυτό. Στα λέω απλά. Και, είναι και ένα γεγονός ότι έμεινε 1-1,5 χρόνο ήταν στον πάγκο. Και αυτό του έκανε κακό για την επαναφορά του. Μεγάλο κακό. Ναι. Μεγάλο κακό. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ένας παίχτης που είναι ένα χρόνο σερί έξω με έναν παίχτη που ακόμα και σε μικρότερη κατηγορία να ήταν παίζει βασικός. Ναι. Και κάτι άλλο που δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει φέτος με αυτό. Φοβάται πάρα πολύ τα παιχνίδια χωρίς κανένα λόγο για μένα, ο Πετράκης. Ναι. Και ενώ βάζουμε τον γκολ προηγούμαστε, μετά γυρίζει την ομάδα όλη πίσω, λες και παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, με τον Άγιαξ, με, το, ναι, με τη Ρεάλ. Είναι ντεφορμέ ο Πας Γιάννενα. Είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα ανατρέψαμε το σκορ και μετά δεχτήκαμε γκολ της πλάκας. Και τώρα στο παιχνίδι, στο μάτς με τον Πανουλικό, φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά με μία φάση. Ναι. Και η ομάδα ενώ είχε ευκαιρίες να βάλει τον γκολ, μετά ξαφνικά γύρισε πίσω, δεν έκανε τις ίδιες φάσεις. Ναι. Αυτό για μένα είναι. Έχουμε πετάξει δεξιά και αριστερά έτσι βαθμούς για αυτούς τους λόγους. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή από παιχνίδια, ας πούμε, από αυτά τα δύο και κάνα δύο άλλα, να ήταν ο ΠΑΣ στη θέση του Ατρόμητου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Ποιο συμπαγής είναι ο Ατρόμητος? Ναι, εντάξει, σίγουρα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα και ο Κάναντι, και ας είναι και ιδανικοί παίχτες, έτσι. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει. Πάντως δεν θα κινδυνεύσεις. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι για μένα να δούμε και λίγο το Γιάννη Κογλού. Ο οποίος στα παιχνίδια με τον Πανιόνιο και τον Πανεγιάλιο. Αυτός του Ηρακλή δεν είναι? Του Ηρακλή. Αυτός, μπράβο, ναι. Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής και είναι κρίμα από τη στιγμή που ο Βελίδης είναι ντεφορμέ. Να μην πάρει ευκαιρία. Να μην παίξει αυτό το παλικάρι, κατάλαβες. Σωστό. Αυτά, να σε καλά. Να σε καλά, στα Γιάννενα, να σε καλά. Ο 5-12 λέει το πρωτάθλημα το ξαναπάρει ο Γαύρος γιατί μέχρι το τέλος του γύρου. Ο Γαύρος θα κάνει το 4 στα επιτρία. Ενώ ο Πάκ δεν θα κάνει πάνω από 8 πόντους. Από Γενάρη θα είναι άλλη ομάδα ο Γαύρος. Μάλιστα. Ρόδος λέει Κέρκυρα και Κρήτη, ο 652 δεν είναι Ελλάδα, είναι κράτη από μόνα τους. Τρέχουν με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι, το λες μεταφορικά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Έλα, ράπω, εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι ο άλλος ο Ροβίτης από Ηράκλειο τώρα. Λοιπόν, καταρχάς για να πω το εσωτερικό λίγο να μιλήσουμε. Ότι ξέρεις, είμαι Ολυμπιακός εγώ. Κριτικός. Από Ρόδο είμαι, Ροβίτης. Να, Ροβίτης. Απλώς σπουδάζω εδώ. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, κάτι είχε πει για τον Κούτρι ότι βελτιώθηκε και όντως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και σαν αμυντικό. Και ο Κούτρις δείχνει ότι γνωρίζει τα μειονεκτήματά του. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση στη ζωή να ξέρεις ποιο είναι το μειονέκτημά σου και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Επειδή το ξέρω και το παιδί και προσωπικά. Και εγώ άκουσα κάτι που είπε στη δήλωση. Δηλαδή, τι είπε. Λέει, τι έχεις να πεις, του λέει ο δημοσιογράφος, και λέει το παιδί. Εγώ λέει, κοιτάζω, έχω ένα μειονέκτημα όταν γίνεται σέντρα από την άλλη μεριά και χώνω με τρίτο στόπερ, δεν βάζω καλά το κορμί μου και μου κάνει ο αντίπαλος γκολ. Και στο αμυντικό κομμάτι θέλω να βελτιωθώ. Που σημαίνει ότι αυτός θα δουλέψει για να βελτιωθεί. Ναι, ό,τι και να γίνει,
ό,τι και να γίνει θα το βελτιώσει. Ταχύτητα έχει, τέχνη έχει. Καλά ποδάρια έχει. Είναι κοντός, είναι κοντός βέβαια. Εκεί χάνει στο. Ναι, ναι. Ναι, πρέπει να παίρνει καλές τοποθετήσεις. Αλλά μπορεί να παίξει το 3-5-2 όλη την πλευρά. Και πόσο χρόνο είναι αυτό το παιδί? Ένα το 95, είναι 22. 22. Εγώ πιστεύω θα παίξει μπάλα. Ναι, είναι 100% επαγγελματίας. Αυτός είναι Έλληνας. Είναι μισός Έλληνας, γι' αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι 100%. Και έχει μεγαλώσει με τη μάνα του που είναι από Βραζιλία. Η μητέρα του είναι Βραζιλιάνο και ο πατέρας του είναι Έλληνας. Ναι, είναι Ροδίτης ο πατέρας του. Α, είναι Ροδίτης ο πατέρας του. Και ναι, ξεκίνησε και από πού αυτό το παιδί? Αυτό ξέρω που έχει μεγάλο, γεννήθηκε Βραζιλία. Μέχρι τα 4 χρόνια ήρθε εδώ. Ήρθε με τους γονείς και τους δύο? Όχι, μεγάλωσε με τη μητέρα του. Η μητέρα του Βραζιλία έμεινε? Ναι, όχι, όχι, μαζί ήρθε εδώ πέρα. Ήρθε εδώ πέρα. Ο μπαμπάς? Ναι. Χωριστά. Χωριστά, εντάξει. Το 90%. Ωραία. Και ξεκίνησε, ναι, από πού? Από Ρόδο, από Ελλάδα. Από Ρόδο ξεκίνησε, μάλιστα. Από Νίκη Ρόδου, μετά από Γεργοτέλη, Παζιάννα μετά και. Επαγγελματίας είναι, εγώ τον άκουσα. Είναι πολύ επαγγελματίας. Θα βγει μεγάλος παίχτης, πιστεύω. Και εγώ έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, το αυριανό παιχνίδι. Πολύ over το βλέπω. Πολύ over, ναι. Εγώ ελπίζω να χάσουμε, στην αλήθεια. Δεν θέλω να συνεχίσει ο Ολυμπιακός Ευρώπη. Ναι. Θέλω να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα. Σωστό! Μακριά πάει το μυαλό σου. Σωστό! Σωστό! Ναι. Φέτος θέλω παραπάνω να το πάρουμε, ας πω την αλήθεια, για να λέμε ότι και χωρίς διαιτησία και με ομάδα το πήραμε. Να έχουμε αυτό. Και συγχαρητήρια στον ΠΑΟ που κέρδισε και με διαιτησία, να σταματήσουν και τις κλάψεις δικοί μας. Γιατί τόσα χρόνια τα ίδια κάναμε. Ακούς? Πολύ καθαρά. Ωραία. Όχι κλάματα. Όχι κλάματα. Θα αντιμετωπίσεις τη νέα κατάσταση με ψυχραιμία. Αφού είμαστε καλύτερη ομάδα, μεγαλύτερο budget, καλύτερη. Το πάρεις. Ας το πάρουμε, δε, ας και χωρίς διαιτησία. Ωραία, και τώρα για τον φίλο, για έναν ακροατή που πήρε πριν να πει ότι η Ρόδος είναι το χειρότερο νησί. Εντάξει, εγώ δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο, θα πω μόνο. Εμένα μ' αρέσει, εγώ άμα μου πεις σε ποιο νησί θες να πας να ζήσεις. Μόνο στη Ρόδο θα πάω. Ναι, μόνο. Ωραίος. Ωραίος. Απλά εγώ επειδή έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, παρόλο που είμαι μικρός. Στη Σαντορίνη από εδώ κατάθλιψη. Δεν είναι και μωράσιμα, εκεί πέρα απλά είναι άλλη φάση. Και εγώ έχω γυρίσει και τη Μακεδονία, επειδή είμαι μικρός. Στη Ρόδο, φίλε, μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να παράγεις, μπορείς να κάνεις πράγματα. Ωραία. Στη Σαντορίνη πρέπει να είσαι τεμπελχανάς μεγάλος για να πας να μείνεις. Αυτά λες και εσύ. Ωραία, απλά θέλω να του πω να κόψει τον Νίκη, να βγει από το χωριό του. Ωραία και Μακεδονία, έχει ωραία Αμέρικα αυτά και Θεσσαλονίκη, ωραία πόλη είναι. Αλλά εντάξει, μετά στο παιδόνι μου όλα. Έφυγες, να σε καλά. Αν μπει στο κλουβί ο Γκλέτσος με τον Κασιδιάρη, ποιος λες να νικήσει? Ο Γκλέτσος έλεγε ότι θα τον έδρα. Κοίταξε, ο Κασιδιάρης δεν είναι γυναίκες. Ο Γκλέτσος έχει περάσει δύο περιπέτειες με την υγεία του που δεν περίμενα σε αυτή την ηλικία ο Γκλέτσος να έβγαλε καρκίνωμα στο στομάχι. Είναι δύσκολη ασθένεια. Και τι μαρμαριγή. Τώρα, αν τα καταφέρει με αυτά τα δύο, ο άλλος να πούμε ούτως ή άλλως κοπανάει τις γυναίκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο κλουβί. Ναι, καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα. Ένα σύντομο σχόλιο για τη Σαντορίνη. Δεν είναι αμάν και τι, έχω δουλέψει σεζόν εκεί. Ας δει και από Θεσσαλονίκη, μια χαρά είναι το ηλιοβασίλεμα από εδώ. Εγώ το ηλιοβασίλεμα της πόλης είναι το καλύτερο για μένα, το δικό μας. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό που λες για τον εαυτό σου, δεν μπορείς να πειθαρχήσεις άνθρωποι για να γίνεις προπονητής, εγώ δεν το πιστεύω. Το έχεις άλλο λόγο εσύ που δεν το κάνεις. Γιατί όχι, όχι, άλλο λέω. Όχι. Άκουσε, εγώ δεν μπορούσα να γίνω διευθυντής. Δεν μπορούσα να γίνω δάσκαλος. Δεν μπορούσα να γίνω καθηγητής. Γιατί στο να πειθαρχήσω τον άλλον δεν έχω τρόπο. Ή θα τον βρίσω για να πειθαρχήσει, ή θα είναι απίθαρχος ο άλλος. Δεν μπορώ να βρω, πώς το λένε ρε παιδί μου, τουλάχιστον όταν ήμουν πιο μικρός. Και δεν απέφευγα να παίρνω στις δουλειές θέση τέτοια. Πιστεύω ότι σαν υπάλληλος είμαι πολύ καλύτερος από ότι αν γινόμουν κάτι άλλο. Σαν βοηθός προπονητού θα είμαι πολύ καλός. Έτσι, σαν συμβουλευτικός, σαν μάνατζερ, ξέρω, μπορεί να ήμουν, ναι. Όχι όμως ο προπονητής, φίλε, είναι δύσκολο επάγγελμα. Έχεις να κάνεις με χαρακτήρες.
έχεις να κάνεις με προσωπικότητες, έχεις να κάνεις με... Είσαι παιδαγωγός. Βάλε με εμένα σε μία τάξη. Πυρηνικός επιστήμονας να είμαι. Ξέρεις θα γίνει με στην τάξη. Το έλα να δεις θα γίνει. Το έλα να δεις. Δεν είναι. Λέγε. Τον εαυτό μου όμως, τον εαυτό μου όμως, τον πειθαρχώ. Να σε ρωτήσω κάτι για τον Γκαρσία. Ναι. Βασικά να πω κάτι για τον Γκαρσία. Είμαι φαν του και δεν θέλω να γίνει προπονητής στον ΠΑΟΚ. Για να μην απομυθοποιηθεί. Ναι. Θα τον κράξουν άσχημα και δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να ξέρω τον Γκαρσία αυτό που ήταν, όχι να τον διώξουν. Ναι. Και ένα τελευταίο εδώ, ένα φιλαράκι μου θέλει να σου πει για ένα παίχτη, για τον Ελ Καντουρί. Για το Λιμνιό. Γιατί να μην παίξει βασικό ο Λιμνιό. Και να παίξει ο Μακ. Ναι, κάποια στιγμή δεν παίζει, θα αναγκαστεί να βάλει το Λιμνιό. Ο οποίος Λιμνιός είδε προφανώς το πρόβλημα του Βιερίνια και του Μακ και λέει μη με δώσετε δανεικό, θα κάτσω και ας μη με βάλετε. Περιμένει αυτός να μπει. Κατάλαβες. Βάζει το Λιμνιό και παίζει μια χαρά, παίζει. Με το που μπαίνει φορτσάρι με τη μία. Ο Λιμνιός θέλει μια δύναμη από τη μέση και πάνω, σαν το Γιαννούλη. Και θέλω να τον δω στα τελειώματα. Είδα κάτι γκολ πέρσι και τα λοιπά, κάτι με τη Λάρσα και τα λοιπά. Θέλω να δω μια διάρκεια στα τελειώματά του. Τελειώματα δεν έχουν δοθεί στον πρίγκο. Θα το δούμε στο Λιμνιό τώρα, τελειώματα. Ναι, θα δούμε. Κοίτα, στον Μπέλκα, ο Μπέλκα τα καρφώνει όμω. Είναι γκολτζή. Ο Μπέλκα τα καρφώνει, ναι. Είναι γκολτζή ο Μπέλκα. Και εκεί το σώνει. Αν ο Μπέλκα είχε τα χαρακτηριστικά του Λιμνιού, θα έπαιζε σε μεγάλη ομάδα στην Αγγλία. Ναι. Κατάλαβε, δεν τα έχει. Έχει τα μισά. Έχει το τελείωμα, δεν έχει τη διείσδυση. Δεν έχει την τρίπλα. Δεν έχει το και σπάσιμο της μέσης. Έχω δει, είναι μια σπάνια περίπτωση ο Πέλκας, τεχνίτη παίκτη, διεισδυτικού παίκτη, σκόρερ παίκτη και δεν έχει μέση. Είναι άμεσος. Δεν έχει σπάσιμο της μέσης. Δηλαδή ο Πέλκας είναι από τους κοντούς, μια περίεργη φυσιογνωμία, δεν μπορεί να σπάσει τη μέση του. Εγώ αν ήμουν ο μπαμπάς του, θα τον πήγαινα kickboxing για να μάθει να στρίβει. Δεν στρίβει. Φύγε. Πέντε τελευταίοι. Εγώ αν ήμουν ο μπαμπάς του Πέλκα, στο Σαμψόν εκεί στα Γιαννιτσά που έχει το γυμναστήριο πυγμαχία, θα τον πω δάσκαλε. Άσο στρίψε, δύο στρίψε, τρία στρίψε, πέντε στρίψε, 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 πέντε από το τέλος, ναι. Έλα καλημέρα. Ρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ λίγο βασικά στο θέμα που είπατε με τον Κόκκινο το μεσημέρι. Τι είπε ο Κόκκινο. Για τον τέτοιον, για τον καθηγητή αυτό να που είπε για τον Αντετοκούμπο. Μπράβο τον καθηγητή. Δεν θα σου πω μπράβο, όχι μπράβο, θα σου πω το εξής, ότι αν ήθελε να το πάει έτσι, ξέρω εγώ, στυλ ότι ναι, τραυματίας, δε με, και να είχαμε να λέγαμε και τα λεφτά, μπορούσε τουλάχιστον να ακολουθήσει την αποστολή, διαφωνείς? Φίλε, κοίταξε, καλά έκανε το παιδί και πήγε στα λεφτά. Ναι, ναι, διαφωνείς αυτό που σου λέω. Θα μπορούσε να το κάνει έτσι, για επικοινωνιακούς λόγους, πρόσεξε. Αυτό. Ναι, σωστό. Άκουσε με. Και να πουλάει το πατρίδι. Εγώ δεν είμαι κατά του καπιταλισμού. Ο Αντετοκούμπο λειτουργήσε καπιταλιστικά. Να. Δεν μπορώ τα σάλια περί Ελλάδας και τα λοιπά. Να. Καλά τον είπε ο καθηγητής. Αν θέλεις να σου μιλήσω και για δύο παίκτες. Πες ό,τι θες. Λοιπόν, πρώτο, πιάνουμε Ελ Καντουρί. Ναι. Εγώ θυμάμαι μέχρι να κλείσω Ελ Καντουρί, έλεγε το κουμπαράκι σου να πούμε. Θα πάρω Ελ Καντουρί, θα σας αγλεντήσω, θα σας κάνω, θα σας ζάνω. Ναι. Έρχεται ο Ελ Καντουρί. Ακούω τώρα δήλωση του Ελ Καντουρί. Ελπίζω, λέει, να βρω τον εαυτό μου, το καλό εαυτό μου στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω, όπα, εδώ είμαστε. Κάτι λέει αυτό. Τώρα, εγώ είμαι άμπαλος, δεν ξέρω, τον Ελ Καντουρί τώρα τον μαθαίνω. Οκ, θα δω. Δεν μου λες. Ναι. Ο Ελ Καντουρί, τακτική ο προπονητής του κάνει. Ελ Καντουρί. Ναι. Έλα. Τακτική ο προπονητής του του κάνει. Δεν ξέρω τι του κάνει. Εγώ... Δηλαδή του λέει και Ελ Καντουρί όταν θα έρθει η μπάλα από δεξιά από το μάτος. Ναι. Πρίγιοβιτς, εσύ θα κάνεις 10 βήματα δεξιά να πάρεις το στόπερ. Εσύ Ελ Καντουρί θα μπεις κρυφός φορ. Εσύ Πέλκα από αριστερά θα κλείσεις σαν φορ.
Εντάξει. Σου λέω, δεν ξέρω. Εσύ θα πάρεις πλάτος, Λέοβατς. Εσύ, Τζίμιρο, θα είσαι εκεί άμα χαθεί η μπάλα. Εσύ, Χαφάλε, θα είσαι εκεί αν χαθεί η μπάλα. Και αν χαθεί η μπάλα, η απόσταση θα είναι αυτή. Και πάμε. Και δείξτο. Και πάμε. Και δείξτο. Τα δείχνει αυτά. Μαζί σου, δεν ξέρω. Τι του άσε με τώρα, ρε φίλε, τώρα. Ο άλλος παίκτης που θέλω να σου πω είναι ο Ντολμάς, αυτό, ο Ντολμαδάκη, ο Τζάλμα Κάμπος, αυτός. Ναι. Ο Πικταράς που έβαλε εκείνο τον γκολ με τον Άγιαξ. Ναι. Και ακόμα θυμόμαστε αυτό εδώ. Δηλαδή, πώς θα παίρνει αυτός. Ποιος. Ο Τζάλμα Κάμπος, πώς θα παίρνει. Πώς δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάμπε τα κουσάρικο δεν παίρνει. Μπορείς να μου βρεις κανένα μάνατζερ να με κάνει και εμένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ. Άμα ήταν δεν θα βρεις κανένα μάνατζερ για μένα, ρε φίλε, να με κάνει κάτι. Γιατί, αδερφέ, θυμάμαι είχαν βγάλει ο ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, το site στο YouTube που έχουνε. Έχουνε, ξέρεις, σελίδα στο YouTube, ρε παιδί μου. Ναι. Και είχαν βγάλει τον Τζάλμα Κάμπος να πάει στο Μακεδονία Παλάς και να μαγειρεύει. Ας τον κάνουμε καλύτερα μάγειρα. Μάγειρας, φίλε, είναι εύκολο να γίνεις. Δεν ξέρω. Πάντως ποδοσφαιριστής δεν το έχει το παλικάρι. Ναι. Για πάνε μαγείρεψε εσύ. Για πάνε κάνε μαγειρική είναι τέχνη, ρε. Εγώ τους μάγειρες τους ζηλεύω. Μα φτιάξω αυγό. Μάγειρας, άντρας, τέχνη μεγάλη. Από τις 27 Νοέμβρη, λέει ο Στέλιος, ο φίλος μου. Για λεπτά χρόνο ομιλίας έχω. Αναγορεύεις επίτιμο διδάκτορα τον Άνθιμο. Το Απουδού θεωρώντας πως το έργο του είναι τεράστιο, καθώς χαρακτήρισαν ότι είναι από τους καλύτερους Μητροπολίτες της πόλης. Πες τη γνώμη σου. Δεν έχω γνώμη γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι Μητροπολίτες. Τι κάνουν, καλό, κακό, δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ, οπότε για να το κάνει το Απουδού, κάτι θα ξέρει. Θα ήταν φαίνεται από τους καλούς Μητροπολίτες. Δεν το ξέρω το έργο. Δεν ξέρω αν ήταν καλός παίκτης ο Άνθιμος. Πάμε στο φίλο μας. Έλα, Πρωτοπούλε. Έλα, φίλε. Τι κάνεις. Καλά. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σκάσανε, φίλε. Ποιος έσκασε? Όσο... οι υπόλοιποι. Τι λέγομαι, ποιος έσκασε? Εδώ έχω έναν Αριανό που... δεν ξέρω αν τον ακούς. Έσκασε με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, όσο μας βλέπουν πάνω στη βαθμολογία... στεναχωριώνται. Δεν μου λες, εσύ όταν κέρδισε ο Άρης μέσα στον Εργοτέλη, δεν στεναχωρέθηκες? Κοίταξε, όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο 2-0, εγώ πάντως ήμουν ευχαριστημένος. Μετά? Μετά λίγο εντάξει, στεναχωρέθηκε. Άμα εσύ στεναχωρέθηκες που κέρδισε ο Άρης, αυτός γιατί να μην στεναχωρεθεί που κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Είναι λογικό. Εντάξει. Λογικό είναι. Το συνέστημα που βγάλατε και οι δυο είναι το φυσιολογικό. Το παράξενο θα ήταν να πανηγύριζες εσύ τα γκολ του Άρη και αυτός τον πέρασε το χέρι του ΠΑΟ. Κάτσε, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μου λες, ναι. Ο Κασιμάτης, ο Γιώργος πέθανε σήμερα. Πέθανε ο Γιώργος, ναι. Ναι. Απ' τη βλακεία του πέθανε. Με πήρε ο ανιψιός του που έχει εδώ τα γούτης και μου λέει 20 μέρες πονούσε το στομάχι του, περπάταγε και είχε βαριά ανάσα, εκεί με το φορτούλα περπατούσαν και τα λοιπά. Και ναι. Το λέγανε, πάρε ένα παιδί μου στο γιατρό, δεν πήγαινε. Δηλαδή τον προειδοποίησε. Δεν πήγε, έπαθε το επεισόδιο. Δηλαδή τι είναι να πας στο γιατρό? Θα πεις ρε γιατρέ, τι έχω, κάτσε να σε δω. Τι έχω ρε γιατρέ να το πεις, κάτσε να σε δω. Έχεις δυο βουλωμένες αρτηρίες. Πάρτες, βγάλτες, φύγε επόμενος. Μην κλαις, μου. Πάμε επόμενος, Γιάννη, δεν με βλέπεις. Πάμε στον επόμενο, ναι. Και εγώ ακούγομαι. Μα είναι ηλίθιοι μερικοί άνθρωποι, πεθαίνουν τζάμπα. Πονάει το στομάχι σου. Με πείραξαν, λέει, οι φαγκές. Ρε, πάρε στο γιατρό εκεί πέρα. Θα σε σώσει. Λέγε, ρε φίλε. Ο Άνθιμος έκανε και ένα καλό, Κωστάκι. Δεν ασχολούμαι με τον Άνθιμο, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Ευλόγησε τις εκλογές της Αλεξανδρούπολης πριν 20 χρόνια. Ποιες εκλογές? Τις ΕΠΟ, τι έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Α, τέτοια ευλογία έδωσε. Βέβαια, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι έκανε. Καιρό να τον έχει ο Θεός, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αφού το Απουθού είναι... το αποφάσισε, τι, τον πάω κόντρα εγώ τώρα. Αυτός που σε μιλάει τώρα είναι ο Αλέφαντος του παρασκηνίου. Ναι. Πρώτα θα σου επιβάλει την ποινή. Με αυτό που είπες ότι ας μπορούσε και η ΑΕΚ να την πάρει την ΕΠΟ. Ναι. Και θα σε στείλει αύριο στο λογιστήριο κατά τις 11-12 που ξυπνάς. Ναι. Να πληρώσεις όσους μισθούς έχεις πάρει μέχρι τώρα, να αφήσεις και τον κόρδο μπακι αν δεν έχεις και να κατέβεις μέχρι την Ανατολική Θράκη με τα πόδια. Μπορώ να εξηγήσω όπως λέει ο κόκκινος με στοιχεία, τεκμηριώσεις και ναι. Πάμε λοιπόν.
11 μελές, διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ. Γι' αυτό που αγωνίστηκε ο σωσίας του Μαωρίτσιο Μπακιωτίνου. Ναι. Ονόματα. Διακοφώτης, Δωδεκανής, ΑΕΚ. Βακάλης, Σάμου, ΑΕΚ. Ψαρόπουλος, Λέσβο, ΑΕΚ. Παπαχρήστος, Ετωλακαρνανίας, ΑΕΚ. Θωμαίδης, Αφινών, ΑΕΚ. Λασκαράκης, Θεσσαλίας, ΑΕΚ. Δύο κολλητοί του Μαωρίτσιο, του μπαμπά του Μαωρίτσιο Μπακιωτίνου, Πέλλας Αντωνίου και Βρακάς Υπήρου, αγνώστη ομάδα. Και ο άλλος, ο Χατζησαρόγλου, μισός δοξιός, μισός παόξης, με ονόματα, στοιχεία και διευθύνσεις. Και επικεφαλής, πιστεύω, γραμμένος σώπαδος του Άρη. Όλων αυτών προείσταται, σαν να έχεις εσύ την ευγενία, να πούμε στο κουμάντο, ο κύριος Λέδες. Ο κύριος Λέδες είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΠΟ, ο οποίος είναι ο πιο φανατικός παδός της ΑΕΚ, όπως είναι ο Τσουκαλάς του Ολυμπιακού. Και όλων αυτών προείσταται, αυτός που σου στείλε το μήνυμα και σου είπε προηγουμένως, ραπ, σχολίασε αυτό για τον Θεοδωρίδη, Θεόδωρο, το γιο του Κόκαλη, το γιο του Σαββό, ο οποίος έγινε γιος του Κόκαλη. Δηλαδή, ποια ΕΠΟ πήρε ο ΠΑΟ. Και ποια διοικητικό και πιο εκτελεστικό και ποια ΚΕΒ και ποιες αδειοδοτήσεις τις οποίες προείστε το Δημητρίου. Όλη η δουλειά που έκανε ο Μαωρίτσιο Ποκετίνο Σωσίας έφερε την ΑΕΚ στην εξουσία. Το λέω με στοιχεία, με ονόματα και αποδείξεις. Γι' αυτό λοιπόν από αύριο, κλείνω τώρα με αυτό που σου λέω, σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην λες ότι ας έπανε και η ΑΕΚ. Την ΕΠΟ την έχει η ΑΕΚ. Την ΕΠΟ την έχει με εκτελεστικό διευθυντή και προϊστάμενο τον Αλέξη Δεύδε. Ο οποίος πλέον παίρνει τα χαρτιά στο γραμμένο, με τι λες εσύ, με υπογραφή διαχείρος και όχι όπως ήταν παλιά ηλεκτρονικά, γιατί ήταν νομικός, όταν υπογράφεις με το χέρι έχεις και άλλη εξέλιξη. Μου λες με άλλα λόγια, ναι, ότι την επόμενη φορά που θα πάει στο πανεπιστήμιο ο γραμμένος θα τον κυνηγάνει πάω ξύδες, αυτό με λες. Όχι, και εσύ αύριο το πρωί στο λογιστήριο, αν ξαναπείς, θα σε ξαναπάρω.